Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Γεγί το δεύτερο δοκάρι και βέλε γκολ. Λέω Μάτος. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανοίγει το σκόρ κατά τον ΠΑΟΚ. Το έκανε με την Παναθηναϊκή, το κάνει και τώρα. Πονάνε, πονάνε. Γκολ. Πονάνε, πονάνε. Τσούπα γκολ. Τσούπα γκολ. Τσούπα γκολ ήταν εκεί. Πονάνε. Πάνε γίνει το λάθος και τώρα τρεχάτε ποταράκια μου, Σουμπάκομ. Έχει έναν μπροστά του, ανεβαίνει ο Ζαμπά, θα τον επιλέξει Ζαμπά, Ζαμπά, Ζαμπά. Γολ, 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 γολ. Λέω, 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 Ζαμπά. Βάζει την μπάλα κατ' τον Άκο. Τσούπα, Άκο, πάνω στην κίνηση. Πιο ψηλά από το σημείο του πέναλτι. Για πες, το καλύτερο. Τα γκολ τα περιγράφει καλύτερο. Κουστάρες, γιατί. Όχι, γιατί. Ναι. Εσύ χάνεσαι στη μέθη του γκολ. Στη μέθη του γκολ. Για εδώ, χαμήλωσε, ναι. Ενώ ο γορίλας, τι κάνει. Τι κάνει, δεν έχει ανάσες από τα τσιγάρα. Ενώ ο φουγκαλάς δεν έχει ανάσες από τα τσιγάρα. Δεν έχει ανάσες, εκεί το κοιτάζω, είναι καλά, δεν είναι γιατί τρελαίνεται. Έχει το γάστρο, αυτό το έχει φτιάξει. Τη γαστροσκόπηση εδώ, την παλινοδρόμηση αυτή πάνω κάτω. Έχει μπουκάρει νικοτίνη απάνω. Ναι, χαμός, δεν έχει ανάσες, αυτό το κοιτάζω, το βλέπω τώρα. Ναι, αλλά εκτός από τον γκολ που λέει, σου λέει που ήταν ο παίκτης. Εγώ τα λέω νωρίτερα, αφού πάμε κατευθείαν στον γκολ. Τι γκολ, πες, παιδάκι μου. Έχει την κούρσα από τα δεξιά, 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Να φαντάζεται ο άλλος. Εγώ γουστάρω να ακούω. Θες να ακούς φαντασία.
Ναι. Θες να βάλουμε εγώ φαντασία. Είμαι της φαντασίας, ναι. Παιδί. Δηλαδή, αφού ήταν πυροβολητά του Τσούμπα, το πλοβολιβόλο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Σε τι διάταξη είναι, 4 με 4, ποιοι είναι. Κλείνει ο back to off, δεν έκλεισε. Προλαβαίνεις, ρε φίλε. Τι προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις το ζαμπά με τον άπου να κάνει. Α, δεν το προλαβαίνεις. Αφού είναι γλίγοροι. Α, είναι γλίγοροι. Είναι πολύ γλίγοροι. Το γλυκό αγόρι. Δεν τους προλαβαίνεις. Τι ωραίες είναι αυτές οι Δευτέρες, ρε φίλε. Δηλαδή έχουν γίνει πλέον μα, έχουν γίνει εθισμός. Τώρα μπορεί να περπατάει κανένα αριανό στην Τσιμισκή. Μην ξεκινά, θα πάμε μετά στον αριανό. Είναι πικρέ σαν τον καφέ που κάνει ο Σερντεμπέου. Α, τώρα που είπε Σερντεμπέου, το υποσχέθηκα και πρέπει να το πω. Ναι. Σήμερα σε έφτιαξε φραπεδάρα. Ναι. Έτσι, ο Σερντεμπέου. Ναι. Το φιλαράκι μας. Βέβαια. Τον αγαπάμε. Βέβαια. Τον αγαπάμε. Το λέω κάτω γλυκό. Ναι. Πιο πικρό και από την ήττα στη Λεβαδιά ήταν τώρα για αργιανό. Κατευθείαν θες να πας στις πίκρες, εσύ. Κατευθείαν θες να πας στη μύρλα. Οικονομία στο κλαθάρα μου. Ναι. Χωρίς καφέ. Βάλε καφέ. Είναι τζάχαρη. Ναι, αλλά τον έκανε καλό. Είδες τι αφρό. Δες εδώ ακόμα αφρό έχεις απάνω. Θα πίνεις ως το πρωί. Την άλλη μέρα. Τα 8 δέκατα του καφέ αφρό είναι. Δυνατός τον έκανε. Αυτό είναι που λένε έχεις τον αφρό. Σε έχει συμπούδρα, σε έχει στον αφρό και άλλοι σε έχουν στον αφρό και συμπούδρα. Εντάξει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Τα κουμπαράκια εδώ πέρα, έτσι. Cool rap, rap cool, μαζί με Καζαμπάκα στα πλήκτα. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Ναι. Ωραία Δευτέρα, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Έλα, βρε, έβαλες 4 γκολ τρόπο, ωραία Δευτέρα. Ναι. Θα σε και ο Άρης. Δεν ασχολούμαι, αφού με ξέρεις, δεν έχω τέτοιο. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν ασχολούμαι όμως. Αυτό είναι το χειρότερο που του κάνεις τώρα. Να μην ασχολούμαι. Ναι, ρε φίλε, τώρα ξέρεις, όχι, να μην ασχολείσαι. Διαχρονικά δεν ασχολούμαι, χωρίς πλάκα. Άμα δεν ασχολείται κάποιος μαζί σου, ναι, είναι κακό. Δηλαδή, εμένα, αν δεν με βρίζουνε. Όχι, δεν ασχολούμαι το να κάνω την καζούρα, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ. Όχι, αυτό είναι. Θα δω το παιχνίδι του. Θα... Τώρα το λες τον άλλο, κρίμα είσαι το Βαραγιάν, τώρα έξω το να κάνει το φυλάκι. Πέρασε δύσκολα το παιδί όμως. Ναι. Πέρασε δύσκολα. Βέβαια έχει μεγάλη γλώσσα κι αυτός. Να το καφέ το Βαραγιάν και να το δίνει. Αδερφούλης. Αδερφούλης. Αυτό είναι κακό, ρε. Με πιάνει πριν μια εβδομάδα μου λέει 7 πονταλάκια. Λέω πού, τι 7 πονταλάκια. Τι 7 πονταλάκια. 3 λέει. Τρία λέει σε Λάρισα. 3 σε Λιβαδιά και ένα χ σε Ξάνθη. Λέω ρε εσύ Κωνσταντίνε, αγαπάω, σε εκτιμά μα μου. Πάρε, λέω, 4 πονταλάκια και είσαι μια χαρά. Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Άμα βέβαια πάρει, μπορεί να το κάνει ακόμα. Άμα πάρει πόντο στην Ξάνθη, είναι καλά, την έχει κοντά. Ναι. Δεν πέφτει κατηγορία, είναι 6 βαθμούς από τον. Κοίτα να δεις που δεν μπορώ να τον πω και τίποτα τώρα. Κέρδισε η Λαμία, γι' αυτό δεν μπορώ να σε πω τίποτα. Γιατί έχει ανέβει ο μέσο όρο, έχει γίνει χαμός. Είναι η εικόνα του Άρια, ναι, αυτή, η οποία λες, αμάν, είμαι 6 πόντου απάνω. Εμένα με προβληματίζει η εικόνα του Άρη και η συμπεριφορά κάποιων παιχτών. Βλέπει Ματέο Γκαρσία που ήταν όλα τα λεφτά μετά την αποχώρηση του Πάκο Ερέρα. Βλέπω ένα άλλο παίχτη. Χειρολεκτικά άλλο παίχτη. Είναι σαν να μην υπάρχει. Μορφή. Όχι, δεν έχω μορφή. Προφανώς δεν έχει βρει αυτό που πρέπει να βρει ένας προπονητής σε ένα παίχτη για να τον έχει στην τσίτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή στο χαρίσει το γεροκομείο. Ναι, ναι. Έχουν περισσότερο από τους παίχτες του Άρη. Δηλαδή τα δυο δεκάρια του Άρη. Πες ότι είσαι γυμναστής. Ναι. Ξεκινάς το πρωί γυμναστήριο. Ναι. Και τους λες στον δρόμο δύο αθλητές. Ρε, ελάτε εδώ, πείτε ένα καφέ. Φάτε δύο φουντούκια, δύο αποξηραμένα αυτά, δύο λίγο μπανάνα, ξέρω εγώ. Μετά μια ώρα ανέβανε στο διάδρομο. Άμα τους κάνεις τεστ κοπόσεως, τους πας στον καρδιολόγο. Ναι. Πάνε στον καρδιολόγο και κάνουν τεστ κοπόσεως. Τον Τόνσο και τον Μάρτινες. Πώς το λένε. Καλά. Και οι δύο δεν ήταν σονάριο, τόσο τώρα ήρθε. Δηλαδή δεν μπορώ να ρίξω ευθύνες ότι φταίει ο προπονητής, ο Τόνσο. Και ο Μαρτίνεθ και αυτός δεν έκανε προετοιμασία με τον Άρη. Τώρα. Ο Τόνσο λέγαμε και κάτι τα λοιπά. Μα είναι δυνατόν ο Τόνσο να είναι παιχτάρα και να τον αφήνουμε 30.000 ευρώ οι άλλοι Τρίπολοι. 85-75 πόσο έδωσαν, ναι. Ναι, δηλαδή τον άφησα ξηροσφύρι, πάρτε τον, να τον έχετε, δεν τον θέλετε. Δεν τον κάνανε μαζί. Θα πάμε και στον Αστέρα, θα πάμε και στον Αστέρα να το σχολιάσουμε λίγο. Αστέρας, τι έγινε. Ανέβασε τους απάνω στο διάδρομο, ναι, φέρε και ένα καρδιολόγο και επεμβατικό, ετοίμασε και τα μπαλονάκια, ένα στους δυο θα πέσει κάτω. Να δεν τα πάμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν βγάζουμε, ναι, ρε εσύ. Θα πάμε στον Άρη. Η εντεκάδα του Άρη. Ναι, η εντεκάδα, θες να πάμε δηλαδή από τον Άρη ξεκινήσουμε. Ναι, μας ακούν καρδιολόγοι. Θα ξεφωνίζουν, πάω ξύ, σου λέει έχουμε το 7 ένα κανάλι με τον Ολυμπιακό ξεκινούμε. Πρώτο. Έχουμε και το Μετρόπολη, λέμε Μετροπάου, ξεκινάει με τον Άρη. Και το άλλο, ναι, και το Όπεν με ξεκινάει με τον Άρη. Με Ολυμπιακό ξεκινάει. Ξεφουμέσαιναν μηνύματα χθες. Λέω, παιδιά, δεν βλέπω εγώ. Δεν βλέπω, δηλαδή, πάρε τον Άρη τώρα, ναι, τους παίκτες του Άρη. Εντεκάδα, διάβασε. Από έναν ένα και θα σου λέω εγώ. Ποιο περνάει, τεσκοπέ. Κουέστα, αυτό είναι τερματοφύλακα, εντάξει, οκ. Μπάσα. Ποιο μπάσα. Ένα μπάσα έχουμε. Κριστόπερο μπάσα. Ναι. Περνάει. Περνάει ο μπάσα. Δελυζήσει και αυτό περνάει. Περνάει και ο Ζανακάκη. Περνάει ο Ζανακάκη. Βαλεριάνο. Οριακά. Περνάει κι αυτό. Οριακά. Περνάει. Και αμένα περνάει κι αυτό. Οριακά. Ματίγια. Δεν περνάει αυτό. Σιώπη. Περνάει. Αυτό περνάει, απλά ήταν τραυματισμένο. Ναι, ναι. Τόνσο δεν περνάει. Δεν περνάει. Αυτό είναι με μπαλονάκι. Ματέο Γκαρσία. Μπαλονάκι. Μπαλονάκι. Δικινή. Ποιο. Δικινή. Στο όριο. Να σου πω κάτι. Αυτόν τον κάναμε το ζώο σέντερ φόρο. Δεν είναι έτσι. Πάμε παρακάτω. Και ο Κορκούτ. Ποιο Κορκούτ. Αυτό ο καινούριο που βόγγιξε όλο ο τόπο στην πρώτο παιχνίδι αμέσω να το βαθίσουμε Ρομπέρτο Κάρλο. Αλλαγέ. Αλλαγέ. Πε αλλαγέ.
Γι' αυτό λέω ότι γενικότερα πρέπει να βλέπουμε σειρά αγων. Αλλαγές, ναι, αλλαγές. Διαμαντόπουλος. Ποιος Διαμαντόπουλος, αυτός. Ναι. Bypass. Όχι μπαλονάκι, ένα στάδιο. Μαρτίνες. Μαρτίνες, τριπλό bypass. Τριπλό bypass. Ναι. Και ο Λάρσον που τον βάλανε. Ο Λάρσον. Καινούριος είναι, δεν τον ξέρουμε. Ναι. Ο Λάρσον. Ναι. Ποιος ήταν δεξιμπακ του, το θυμάσαι. Ο Τσαμπούρης. Ο Τσαμπούρης. Ο Τσαμπούρης. Ναι. Ο Τσαμπούρης έχει, αν πάει στο γεροκομείο, ναι, τα μαλλιά του ήταν πιο μαύρα από αυτό του Τσαμπούρη. Εντάξει, αυτό είναι τώρα αγωνιστικό όμως. Έχει γκριζάρει νωρίτερα, δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι είναι. Α, πάει να παίξει ταινία του Αγγελόπουλου. Ταινία του Αγγελόπουλου, να το βάλουμε τον Τσαμπούρη. Ναι. Για πλάκα, δεν του πήρε μια. μια. Καλό παιχτάκο είναι. Ναι. Δηλαδή, παιχτάκο να πάει στον Πανετολικό, στο πω εγώ για τον Λάρσον. Καλά ποδαράκια έχει. Ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, για τον Άρη που πάει να βγει η Ευρώπη. Για τον Άρη για να σωθεί. Ναι, καλούτσικος. Δηλαδή οριοθετήστε τους στόχους, ρε παιδιά. Ναι, Άρης στόχοι, ρε παιδιά. Ευρώπη. Ευρώπη. Ευρώπη είναι στόχοι, γιατί ναι, ο Άρης είναι μόλις ένα βαθμό, ναι, πίσω από τον πέμπτο Παναθηναϊκό. Πίσω από τον ένα βαθμό της Ξάνθης. Εάν ιτηθεί στην Ξάνθη, ναι, εάν ιτηθεί στην Ξάνθη, τότε θα μπορείς να λες αρκετά. Εάν όμως δεν ιτηθεί, θα παραμείνει στο κόλπο όπως είναι. Πάρει εδώ και... πόντο, να πάρει, ναι, τον πόντο. Άμα πάρει τον πόντο, παραμένει επίσης στο κόλπο της Ευρώπης ο Άρης. Άρα, γιατί φωνάζουν, τι βρίζουν, τι ορίονται, δεν καταλαβαίνω. Ορίονται γιατί ο Άρης, ναι, με Παντελίδη, ναι, είναι απογοητευτικός. Ναι. Και στον τρόπο ανάπτυξης είναι πάρα πολύ αργός. Η ομάδα κολλάει πάρα πολύ πίσω, γιατί ξεφώνησαν τον παππού, τον Πάπκο Ερέρα. Ναι. Αλλά τουλάχιστον ο Άρης στα μισά και παραπάνω παιχνίδια παίζει μπαλίτσα. Ναι. Δηλαδή τον έβλεπε και ένα ουδέτο και έλεγε: μια χαρά παίζει ο Άρης, παιδί μου. Ναι. Πλέον με Παντελίδη, Παντελίδη δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Θες ο Παντελίδης, δεν με νοιάζει μπροστά τι έκανε ο Άρης. Εμένα με νοιάζει ότι ο Παντελίδης εκπέμπει. Καταρχήν του έχω πει: μην καπνίζεις πολλά τσιγάρα. Όταν καπνίζεις πολλά τσιγάρα, το μυαλό σου κολλάει, να πούμε. Ναι. Στο φανάρι θα είναι, στην κόμενα θα είναι, στη δουλειά θα είναι. Κόλλησε το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή παίζει με τον μπάσα σέντερ μπακ και τον δολιζή. Και έχει ένα κορμί, όπως λέγαμε εδώ. Το είπα χθες στην τηλεόραση. Χθες το είπα στην τηλεόραση, το είπε ο Βαραγιάννης τώρα μαζί μου. Το είπα και στο live που έκανα στο. Για τη ζώνη λες. Παίζει ζώνη. Για τη ζώνη λες. Ναι. Ναι. Και γίνεται σέντρα. Ναι. Και πηδάει στη ζώνη ο μπάσα που είναι χαφ. Με τον Μπαρκό. Παίζει όμως στόπερ τώρα. Ναι. Δεν είναι χαφ. Στο συγκεκριμένο μάτς έπαιζε στόπερ. Παίζει δύο στόπερ. Ναι. Ήταν ο μπάσα και ο Δελζής. Αυτούς είχε. Η εντολή είναι απαράβατη. Έχει ένα κορμί το οποίο, ας πούμε, είναι αργός, αλλά πολύ, στο κεφάλι πολύ καλό, κορμί καλό, τεχνίτης με την μπάλα κάτω αργός. Όταν θα πάμε στην περιοχή μέσα, Δελιζής, κολλητά θα πας και στη ζώνη. Ναι, Βάσα, επειδή είσαι χαφ, θα κάνεις τον ελεύθερο. Θα πιάσεις εσύ τον Μαλκόφσκι. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιος θα κάνει γκολ από τον Λεβαδιακό. Ποιος μπορεί να κάνει γκολ. Μόνο ο Μαρκόφσκι. Λοιπόν, αυτός. Θα απομονώσει λοιπόν τον Μαρκόφσκι. Θα πάρεις το 0-0 και θα πεις και ευχαριστώ. Θα πεις δεν έχασα, σώνομαι. Όχι, θα πεις ευχαριστώ, στην είμαι 24 μαζί με τον Παναθηναϊκό, πέμπτος και μια χαρά. Στην επίθεση, κουτσά στραβά μπορεί να βάλεις ένα γκολ. Ναι. Το θέμα είναι από αυτή την κολομάδα, μη φας τον γκολ. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω το παιδί του Αλέφαντου, ο οποίος τους τα έχει μάθει στην προοδευτική, τους έβγαλε έκτους. Τους πήρε τελευταίους και τους βάζει σε τέτοιες ιστορίες στην άμυνα, δεν πιάνεται ο Αλέφαντος. Στην άμυνα δεν έπρεπε να πιάνει τον Παντελίδης. Ο Παντελίδης στην άμυνα δεν έπρεπε να πιάνεται. Και αυτό είναι δημοτικού λάθος. Να σεντράρει από την δεξιά πτέρυγα. Ο Νικόλασον έκανε ματσάχ, έτσι, ο Καραγιοργίου. Γιατί είχαμε τέμπο του Καραγιοργίου. Και ο Καραγιοργίου έκανε και μια αλλαγή φοβερή. Ματσάχ τον έβαλε. Έβαλε τον Κονέ με τον Μητρόπουλο στα χαφ στο 65ο λεπτό. Τη στιγμή του Γιακουμάκη στο 70 το κάνει. Στο 70, τη στιγμή που άρχισε καταραίει. Ναι. Τη στιγμή που άρχισε καταραίει, τι κάνει ο Καραγιοργίου. Με καθαρό μυαλό, άκαπνος. Ναι, βέβαια, αθλητής, βέβαια. 57 χρόνο τον είδες κορμί. Έχεις δει πολλούς. Θεριό, τον έχω εδώ και στο στούντιο εδώ, πρόσφατα. Πεδάρας. Ναι. Λοιπόν, πετάει τέταρτο χαφ. Τον διαλύει, 4 χαφ με 2 έπαιζε. Στο 73 και μετά. Όταν στο 72 και μετά παίζω 4 χαφ εγώ 2 άλλος. Και είναι και πτώματα, το πιο πιθανό να γίνει 2-0. Ναι. Παρά 1-1. Ξέσπασμα είχαμε χθες από δοκιμασίες κατά πάντο, γιατί ταξίδεψε ο κόσμος του Άρη, πήγε στην Λιβαδιά, παρά το απογορευτικό ήταν εκεί τα παιδιά, μουρλάθηκαν, τρελάθηκαν, τα βάλαν με όλους, με Παντελίδη, με Καρυπίδη. Σωμένη είναι, ρε, εντάξει. Τι σωμένη είναι. Σωμένη είναι. Μα το ξαναλέω, δεν μπορεί να σκεφτεί ο Αρκανός έτσι, σωμένος. Σωμένη είναι. Τη δεδομένη στιγμή. Είναι από την αρχή της χρονιάς. Πέμπτος, έκτος, πέμπτος, έκτος. Τι σωμένη. Βέβαια, η χθεσινή νίκη της Λαμίας σε ψιλοδικαιώνει, γιατί πλησιάζουν. Εγώ τους είπα, ρε παιδιά, ένα τι θα βγείτε. Σεπτέμβριο μήνα. Πού είστε αυτά, ιστορία. Βρε ένα τι θα βγείτε
Και θα το είπε, ότι το είπε. Ναι. Τον Καρυπίδη το φωνάει στον πρόεδρο, ο οποίο να πούμε έφτιαξε το γήπεδο, έφτιαξε το ρίσιο, έφτιαξε τα αποδυτήρια. Ο πρόεδρο είναι άπειρο για να κουβαλήσει, να κουβαλήσει την ομάδα που λέγεται Άρης. Τα τελευταία. Αυτά που έκανε στη Βέρεια, ναι, δεν γίνεται να τα κάνει στον Άρη. Βέρεια, ρε. Στη Βέρεια έκανε ό,τι ήθελε. Άλλα προπονητέ όποτε ήθελε, έβαινε άλλου ξένου. Άμα εριστεί ο Καρυπίδη, 30 σκόρδε θα βγάζει. Τον είχαν Θεό. Θα στο πω το έργο. Ο Άρης από τη Γάμα Εθνική τον πήρε και πήγε βίντεο. Τα είπαμε αυτά. Ναι, και τελείως τώρα η ιστορία τη φτιάχνει. Το γήπεδο. Ναι. Φτιάχνει το γήπεδο. Τι το φτιάχνει. Φτιάχνει το γήπεδο. Φτιάχνει το ρίσιο. Ναι. Χρωστάει πουθενά. Δεν χρωστάει πουθενά. Άρα λες μια χαρά σας έχει ο ένα μπότ από την. Άπειρος είναι τότε για μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ άπειρος. Ποιος. Τον Άρη έχει μόνο. Το μεγάλο του λάθος για μένα, εγώ επιμένω, είναι που έδειξε έστω αυτό το προβληματικό μέτριο κακό Ερέρα. Δεν τον διώχνει. Αντέρε τον Άρη. Να βγάλει τη χρονιά πατώνα. Έπαιζε μπαλίτσα ο Άρης όμως. Τι μπαλίτσα. Έπαιζε μπαλίτσα. Σε βόλευε. Τι με βόλευε. Να έρθει στην Τούμπα, α πούμε, Άρη. Τι με βόλευε. Δεν σε βόλευε. Έρχνε τριάρε τη Λιβαδία και τη Ισλαμία. Τι πότε. Τι πρώτε τρει αγωνιστικέ. Που ήταν αγύμναστο τώρα η Λιβαδιά. Πιασμένη ήταν η Άρη. Πιασμένη ήταν η Άρη. Να δεις, λες, έπρεπε να αλλάξει να πάρει τον Παντελίδη. Τι έχει κάνει ο Παντελίδης πέντε παιχνίδια που το ξαναλέμε εμείς οι δύο, τον Παντελίδη τον γουστάρουμε. Έτσι, γενικότερα. Άσχετα αν τώρα δεν έχει βγει στο μου της ομάδας. Ο Παντελίδης, ναι, έχει μια ομάδα. Ένα λάθος μετά το άλλο. Έχει μια ομάδα κακή. Δεν είναι κακή. Κακή ομάδα είναι. Ναι. Και αγύμναστη. Αυτό μπορεί να είναι. Άμα τους βάλεις εργομετρικά, τώρα τους πάω σε ένα διαιτολόγο, θα τους πω σε ένα αυτό, θα τους βρει κουσούρι. Εδώ είμαστε μαζί. Φαίνεται ότι ο Άρης μετά το 70 κλατάρει χειρότερη, η χειρότερη ομάδα σε δυνάμεις, σε ταχύτητα, σε έκρηξη, σε γενική αντοχή είναι ο Άρης. Ναι. Να φωνάζουν οι Αργιανοί. Αγύμναστη ομάδα. Πεθαμένη. Άτσο Καρυπίδης πήγε ξανά μετά το τέλος του αγώνα σε αποδυτήρια. Βρε, δεν με νοιάζει την μπάλα. Παράπονα, εκνευρισμένο. Άστο, δεν με νοιάζει. Να μην καπνίζει ο Καρυπίδης. Πώς το λένε. Ο Καρυπίδης σου λέω μπήκε σε αποδυτήρια. Ήταν στη Λιβαδιά. Ήταν στη Λιβαδιά. Ναι, τι έκανε. Τέλος ο Μάς και πήγε τους γκάζους μέσα από αποδυτήρια. Τους γκάζους. Στάχος. Δεν ξέρω τι τους είπε. Ποια είναι η δεκάδα σου, ρε. Πώς σε λένε, Καρυπίδη. Ναι. Τερματοφύλακας Κουέστα. Να δει τώρα κάτσε ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα μισό λεπτό. Τα δύο πλάγια μπάξου. Τα δύο πλάγια μπάξου που είναι νούλες. Είναι νούλες. Α, τώρα είναι νούλες. Περίμενε. Μου τους συγκρίναμε Βιερίνια με Μάτος. Περίμενε. Δηλαδή, κανονικά, όποιος άκουγε Αργιανούς το Σεπτέμβριο να συγκρίνουν την άμυνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να πάει να φουντάρει από τον Λευκό Πύργο και Βαλεριάνο, να φουντάρει. Βαλεριάνο. Και τον Τζανακάκη. Ναι, σαν λέμε Μάτος και Βιερίνια. Και το σκουπίδι τον, ναι, τον Κωνσταντινίδη που τον μαζέψανε. Γιατί τον μαζέψανε. Τον μαζέψανε. Αναπληρωματικό του Κίτσου τον μαζέψανε. Ο Κίτσου πάει Καρακουτσού. Το ας λέμε πάει τώρα. Και σε Καρατιφλού να πάει. Καρακουτσού και Καρατιφλού. Αν Καρακουτσού. Α, θα πάει στην Εκκλησία Παναγία. Έβγαλε κάλτσε παπούτσια. Λέει στο παντελόνι, ρε εσύ, τι θα κάνουμε πριν, μήπως χθεσινοβραδινός τίποτα είσαι. Όχι, όχι. Μήπως είσαι χθεσινοβραδινός και είσαι αναμένος, τι έγινε. Όχι, τι αναμένος. Ναι. Έβγαλε κάτσες, έχει βγάλει ζώνες, βγάλει καμιά μπλούζα. Τόσο πολύ. Βγάλω. Θα βγάλει και την μπλούζα. Τι ζέστη. Ζέστη, του λέει. Λοιπόν. Κάτσε ρε, περίμενε. Ναι, μαύρη λίστα δεν είναι ο Βαλεριάνος με τον Τζαναγκάκη. Καλύτερη παίκτες του Άρη. Περίμενε ρε. Όταν οι καλύτεροι παίκτες του Άρη είναι η μαύρη λίστα. Ποιον άλλον είχατε στη μαύρη λίστα. Ποιον άλλον είχαν σε μάθημα. Την 11 ποιον είχαν. Τον Ιτζο, από την 11 δεν είχαν άλλο. Τι άλλο. Δεν είχαν άλλο από την 11. Δεν είχαν άλλον. Δεν είχαν άλλον. Έχει ένα κοινό το Ματίγια στα χάφ. Ο Ματίγια στα χάφ, ο Σιώπης. Ο Ματίγια στα χάφ. Αφού είναι καλύτερο από τον Σαχόφ. Ο άλλο ο Σιώπης. Δεν άκουσα. Ο είναι καλύτερο από τον Σαχόφ ο Ματίγια. Μη συγκρίνετε τον Άρη με τον Πάο Κρυμπάκη. Μα μου το συγκρίνατε εσεί. Εμεί σα συγκρίνουμε. Μα το συγκρίνατε, το συγκρίνατε. Εδώ Σεπτέμβριο και μου λέγε ποιο παίχτη του Άρη μπορεί να παίξει τον Πάο. Δηλαδή είναι να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Κάτσε να βάλουμε. Μιχάλη μου, καλημέρα. Τον Σαρόπουλο, τον αδερφούλη. Μιχάλη. Τον αγαπάμε, Σαρόπουλο. Τον καημένο. Γιατί. Αργιανός. Αργιανός, αλλά ταχώνει χοντρά. Δεν είναι Αργιανός έτσι. Ταχώνει χοντρά. Ταχώνει χοντρά. Όπως είχε ξεπατώσει τον Αναστόπουλο, ταχώνει και τώρα. Ο Καρυπίδης γιατί, ναι, πήγε στα αποδυτήρια. Πήγε να του ταχώσει αυτό. Προφανώς έχουμε χωσάδες πολλούς. Ναι. Για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Ναι. Τα πει ο πρόεδρος έξαλλος. Ναι, γιατί έκανε και την συνέντευξη πριν από 2-3 μέρες. Ναι. Είπε τα ναι, δικά του. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος πάντως, γιατί ξεκινήσαμε με. Ποιος Διαμαντόπουλος. Τεχνικός διευθυντής της ομάδας είναι στην Ιταλία. Ναι. Εγώ μια συμβουλή θα δώσω. Εγώ τη δώσω μια συμβουλή. Δώσε και εσύ, θα δώσω κι εγώ. Θα πάρει αμάξι με πολλά άλογα. Όχι, όχι, εγώ θα κάνω μια συμβουλή. Παπαναστασίου αεροδρόμιο. Όχι, πρέπει να είναι γλίγορο τα αμάξι. Πόσα κυβικά, πόσα άλογα, πάνω από 200. 180 άλογα. Φτάνουν 180. Φτάνουν. Ναι. Χαμηλωμένο. Χαμηλωμένο. Γιατί, τα πόδια, σασί, αλαγμένο. Μπορεί να του φύγει, ξέρει που. Ναι. Στη στροφή τη Ελβετίας δεξιά. Α, εκεί είναι μπορεί να πετάξει κανένα κόλο εκεί. Εντάξει, άμα πάρει. Και να τον προλάβουν οι σουπεράδες. Γιατί άμα φύγει από αυτή τη στροφή. Ναι. Την γλίτωσε.
Άκουμε ένα τσούλε. Μία ποδοσφαιρική λογική δικιά μου. Η δικιά μου συμβουλή. Ναι, ξέρω, ξέρω και σε Ελβετία. Ναι, άμα έχει προσοχή να μην είναι πισοκούνα το αυτοκίνητο. Άμα έχει προστινή κίνηση δεν θα έχει πρόβλημα. Προστινή κίνηση, μπάρκα να μπεμβέ. Όχι, εκεί θα φεύγει. Πετάει κόλλο η μπεμβέ, όχι. Ναι. Θα πάρει μπλοκέ διαφορικό. Σωστά. 180 λόγια, χαμηλωμένη ανάρτηση. Ναι, ναι. Δηλαδή από τη Χαριλάου το γήπεδο μέχρι το φανάρι εκεί να το κάνει κάτω από 5-6 δευτερόλεπτα. Σφαίρα. Να φύγεις. Άμα βρει πράσινα σφαίρα. Όλα τα φανάρια. Και κόκκινα και πράσινα. Α, τα περνάμε. Τα περνάει. Ιταλία είναι. Φέρνει παίχτες. Τι φέρνει. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω για άλλη μια φορά. Όποιος κάνει βρε το Γενάρη. Ναι. Όποιος κάνει τον Γενάρη 10 μεταγραφές έχει αποτύχει. Βρε το ταγάρι. Είναι αποτυχημένος. Έφερε τα σκουπίδια του ΠΑΟΚ στον Άρη. Δηλαδή, άντε πάλι τώρα πήγε τους, και έφερε το Σαββίδι. Πέταξε. Ναι. Εγώ τους λέω τους Αριανούς φωνάζουν. Μια λοφάτινα από τη Λεβαδιά. Με σκόρε τον Μαρκόφσκι που τον μαρκάρει ο Μπάσα. Και ο Δελιζής κοιτάζει σαν τον Ανέστη Βλάχο εκεί πέρα τον ουρανό. Η εντολή είναι λοιπόν, εσύ κύριε μου, θα πάρεις κοντά τον Μαρκόφσκι. Ο μόνος που μπορεί να μας βάλει γκολ, το 0-0 το έχουμε, αν το πιάσει αυτό και το δεις. Τα είπαμε, δεν τα έκαναν ούτε αυτά. Άμα δεν τα κάνεις αυτά, θα πάει και στην Ξάνθη, θα πιάσει ο Μπάσα τον Φορ, θα είναι ρελίμπερο ο Δελιζής. Θα παίξει κι ο άλλος, ο Κλέι Ρόζ θα παίξει στόπερ τώρα. Κλέι Ρόζ. Rose, που πήραν ένα στόπερ καλό. Είναι δυνατόν να σε λένε Rose. Rose, λέει, τι έκανε, θα αλλάξουμε το όνομα τώρα. Τι, ο Κωνσταντίνης Γαλλίας, σε γαλάνε και τα ονόματα. Τι είναι Rose, λέει. Rose είναι γυναίκα που παίζει σε πορνό. Εντάξει, να κάνουμε. Μα είναι δυνατόν να σε λένε, αυτός, να σε λένε Rose. Παλίκαρος. Από αυτού που έχει είναι καλύτερο ο παλίκαρος. Αλλά το ξαναλέμε, καμία σοβαρή ομάδα στον κόσμο δεν φτιάχνεται το χειμώνα. Τέλος. Στο Θεό που πιστεύει. Τα έβλεπα και τα χαίδια του ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι τεχνικό διευθυντή. Και να σε λένε Rose. Και να πάω και να πάρω παίκτη center back. Το λένε Rose. Γιατί ρε φίλε, έχει πολλά είναι... ονόματα. Σέρι Rose. Υπήρχε μια ερωτική ιστορία παλιά. Σέρι Rose. Να το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον Άρη γιατί εκεί είναι οι φορτούνες, εκεί είναι οι φασαρίες. Αλλά δικούμε την καλύτερη ομάδα που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια όχι στην Θεσσαλονίκη, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Πιάνε. Σε όλη την Ελλάδα γενικά. Το πάω, πια. Τι έκανε χθες ο Πάο. Τι έκανε, δεν είδε τι έκανε. Ή έβλεπε τον Άρη. Δεν είδε τι έκανε. Άμα έβλεπε τον Πάο του Μπατατούδη. Ποιο Μπατατούδη. Έτσι, με ο Κάρλο. Τον έβλεπα, μια χαρά τον έβλεπα. Καμία σχέση. Για συγκρίνηση με αυτό. Καμία σχέση. Αυτή την αφέλεια του Μπατατούδη την έβλεπα. Να βάζω 3 και να τρώω 2. Ναι. Θέλω να βάζω 4 και να μην τρώω κανένα. Τελείωση. Θέλω balance. Θες balance. Θέλω Λουτσέσκου. Λουτσέσκου. Ναι, θέλω Τσούμπα. Ναι. Θέλω Ζαμπά. Θα τα πούμε μετά όλα. Έτσι, θα σχολιάσουμε. Στην Ευρώπη περνάνε αυτοί του 32. Εύκολα. Αν βγουν αυτοί. Αυτοί μπαίνουν και όμιλο Champions League. Μπαίνουν αυτοί. Αρκεί να θέλουν. Τι πιες το πρωί. Καφεδάκι να μαζί τι είχε μέσα, ντόπα είχε, τι είχε, Βιάγκρα και ο όχι, Βιάγκρα, μη από τώρα ρε παιδί μου, Βιάγκρα. Πάνε, που περνάνε αυτοί στο Champions League περνάνε. Γιατί δεν περνάνε. Αντε πάνε σε διάγκρα. Αυτοί εδώ πέρα, κάτσε εσύ, δεν ήσουν έξω, μου λες, αυτούς εδώ πέρα, αυτούς παιδιά, πέρα τους κάνετε, δεν θα τους πουλήσετε 20 εκατομμύρια. Άρα αφού όσον είναι για 20 εκατομμύρια. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Τι ήρθε να μιλήσω. Δεν με ρώτησες. Α, δεν σε ρώτησε. Άρα παίζουν Champions League αυτοί. Έτσι δεν μου είπε έξω. Αυτού εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε. Θα πουληθούν παραπάνω από τον πρίγκο. Ξέρει αυτή τη στιγμή. Ναι, τα είπε αυτά εκτό εδώ. Ποιο, άμα ακούει ραδιόφωνο, ποιος? Είναι καταρακωμένο, στεναχωρεμένο. Πε τον. Ξέρω. Πες τον. Ξέρω ποιο είναι. Ποιο. Ο Βασαβίδη. Όχι. Ποιο. Ο Πέλκα. Γιατί ρε ο Πέλκα. Άμα ρωτήσει τον Πέλκα τώρα. Εντάξει, ο υπόσχεσαι έχουν τα πάνω και άμα τον πιάσει από τη μύτη και τον πρίγκο, άμα τον πιάσει από τη μύτη. Ο πρίγκο ναι. Ο Πέλκα γιατί ήταν από τραυματισμό, επανήλθε. Ο Πέλκα αυτή τη στιγμή θέλει να τον πάρει η αδελφή σου ψυχολόγο. Ναι. Είναι και ωραία αγοράκια. Είναι και όμορφο. Να το χαϊδέψει λίγο η αδελφή σου. Τι πράγμα, εσύ. Παντρεμένοι, δύο παιδιά άρεσε. Πόσο χρόνο είναι η αδελφή σου. 47. Μια χαρά τον Πέλκα. Εντάξει. Το ρουφάει μια χαρά. Το ρουφάει μια χαρά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με ΠΑΟ. Ξεκινήσαμε με Άρη γιατί έτσι θέλαμε ρε παιδί μου. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Άρη που δεν έδειξε σφιγμό. Θα συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ με όλη την αγωνιστική του Super League. Θα πάμε στην Ηρακλάρα. Για την Ηρακλάρα μούγκα είσαι. Μούγκα είσαι για την Ηρακλάρα. Πάρτο στον ψυχολόγο τον Πέλκα. Το Πέλκα που είδε χθες, πάρτο. Κάτσα κουμπό και κανένα Πέλκα από πίσω μαζί με Τσούμπα, μαζί με Ζαμπά. Να γίνει χαμό. Καλά έχουμε τον Πίσεφ αρχή να βλέπουμε εμεί. Καλά έχουμε τον Πίσεφ. Α τον Πέλκα εκεί που είναι. Φιλέ, την αλλαγή δεν την έχει κάνει μόνο Πίσεφ. Την έχει κάνει ο Τσούμπα που είναι τρει παίκτε μαζί. Λοιπόν, μα διώχνει ο Δανάσο Καζαμπάκα. Έχουμε Σμάραγδα Μπασάκου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά και με τα μηνύματά σας, αλλά και με το ΠΑΟΚ όφι και όχι μόνο. Πονάνε, βάλε εκεί να μιλήσουμε. Πονάνε, όχι, θα μιλήσουμε. Ράπλε, καλημέρα λέει. Τι έχεις να πεις για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αφήνουμε λίγο τον Άρη, γιατί αδικήσαμε τον πρωτοπόρο αίτητο, την αρμάδα του Λουτσέσκου. Λέει όλα τα γκολ δουλεμένα στην προπόνηση και η κίνηση του Μάτος στο πρώτο δοκάρι που τράβηξαν παίχτες. Και το δεύτερο που άνοιξαν διάδρομο για τον Μάτος. Και το τρίτο για σεμινάριο. Τα άλλα δύο λέει Τσούμπα Ακπομ. Είναι η ομάδα Κωνσταντίνε που ξεσηκώνει πλέον τον κόσμο.
Πάει η καραμέλα, να κερδίζουμε με μισό μηδέν. Δεν νιώθεις καλύτερα στις εφεδρίνες σου? Φυσικά, και στις εφεδρίνες και στις μεδραμίνες και σε ό,τι δεν νιώθω καλύτερα. Δεν νιώθεις καλύτερα από τώρα αυτά που έπαιζες και πουλούσαν τα μάτια? Ίδια ομάδα είναι όμως. Ίδιοι παίχτες, ο ίδιος προπονητής. Όχι, δεν είναι ίδια ομάδα. Και θα μου πεις για τον Πίσεσβαρ. Καταρχήν, οι τρεις εβδομάδες διακοπή έκαναν βιολογική ανάταξη το Μάτος και το Βιερίνια. Είναι αλητία των Αθηναίων να λένε ότι παίρνει ματζούνια ο Μάτος. Τι παίρνει, ματζούνια? Ναι. Αν λένε και τέτοια. Ναι. Καλά, τα ξύλια εδώ θα πούνε, εντάξει, πειράζει. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο καθένας. Εγώ κάνω κριτική, αυτό είναι αλητία. Ναι. Δηλαδή να πω ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, είπα ότι η ΑΕΚ τη βλέπω ότι είναι ξεζουμισμένη. Ναι. Ότι πάει παραπάνω, δεν μπορώ να ξέρω τι τρώει και τι πίνει. Ναι. Αυτό το ξέρει μόνο αυτός. Το να αφήσω υπονοούμενα σαν οπαδός ότι η ΑΕΚ ήταν φορτωμένη με ντόπα, θα είμαι οπαδός ή αν δεν είμαι οπαδός θα είμαι αλήτης να το κάνω αυτό. Δημοσιογραφικά. Ναι. Και χωρίς να υπάρχει βάση πουθενά. Όπως λοιπόν εγώ έλεγα ότι η ΑΕΚ την ξεζούμισαν και μετά έφυγε από μέσα. Τι να πω, ας πούμε, για τον Λάζαρο ότι το πάρανε και. Ο Λάζαρος ανεβαίνει και αυτός τώρα. Και αυτός ξεκουράστηκε. Ο Λάζαρος λοιπόν ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε. Σας πω το έργο, δηλαδή εγώ τα βλέπω με. Καλά, βέβαια βρήκε χθες ένα φιλικό αντίπαλο απέναντι. Καλά, εντάξει. Τα πούμε όλα. Γιατί, τι εντάξει. Εσύ βρήκε εχθρικό αντίπαλο χθες. Τρίπολη. Με τους κανονικούς έπαιξαν όμως. Τι έπαιξες? Ο Αστέρας, ξέρεις, δεν έβαλε το Μανιά μέσα, το βασικό του σέντερφορ. Ναι. Έβαλε το Δουβίκα που δεν έχει βάλει γκολ στη ζωή του. Ναι. Να παίξει σέντερφορ. Ο Κυριακόπουλος δεν έπαιξε. Έπαιξε χαφ. Ναι. Ο τον Καλτσά τον άφησαν εκτός. Βέβαια ο Κυριακόπουλος, ο Καλτσάς μου φαίνεται είχε πρόβλημα. Ναι. Όχι, τιμωρημένος ήταν και τον άφησαν εκτός τελευταία στιγμή. Ο Κυριακόπουλος μπορεί να παίξει τρεις θέσεις. Εσωτερικός χαφ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ. Καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης, μάλλον στο Ολυμπιακό θα πάει. Είναι για. Εντάξει, δεν μας τρελαίνει. Μάλλον στο Ολυμπιακό, ως αντικούτρι τον προορίζω. Στο Ολυμπιακό είναι καλός. Καλύτερος από τον Κούτρι είναι για μένα. Αλλά είναι καλύτερος στη θέση του. Αμυντικά. Εντάξει, ο Κούτρις έχει καλή σέντρα, δεν θα του το στηρίξουμε αυτό. Πιο σωματικά προσόντα ή πιο ψηλά. Ένας ένα 70, άλλος ένα 85. Ο Κούτρις με ένα 70 τώρα την απειδείξει. Εντάξει, τέλος πάντων, θα αφήσουμε και τον Κούτρι. Μια μοντέλα να απειδείξει. Σου άρεσε ο Πάοκ. Πολύ. Σου άρεσε ο Ζαμπά που πατάει περιοχή και κάνει διαγώνες κινήσεις. Πολύ. Σου άρεσε ο Τσούμπα που έβαλε και γκολ γιατί τον έκανε αυστηρή κριτική, βέβαια τον πιστεύεις να τα πούμε αυτά. Σου άρεσε ο Τσούμπα. Εγώ όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς και τρέμα. Το είπες, το είπες. Όπως το πιστεύαν πολύ παουξίδες. Απλά ποια ήταν η έστασή μου. Η έστασή μου είναι ότι όντως παίζει έξω από τα 16 μέτρα. Αυτός δεν παίζει έξω από τα 16. Έξω από τα 36 παίζει. Ναι, περίμενε. Αλλά αυτό από μόνο του, αν δεν σκοράρει, δεν μπορούμε να το δώσουμε σαν εύσημο. Δηλαδή, εγώ σου είπα, όταν βγαίνει έξω από την περιοχή και παίρνει την μπάλα και έρχεται απάνω τον στόπερ και ανοίγει ο χώρος, όταν πάει μπάλα στην πλάγια γραμμή ή πάει στο χαφ, τον θέλω στα και πρώτα. Και στο κουτί τον θες. Ναι, τον θέλω στα 10 μέτρα να πατήσει. Όχι μόνο να πατήσει, γιατί είναι αθληταράς. Να κάνει και την ευκαιρία, άσχετα αν πει όχι. Όταν θα έρθει η μπάλα μέσα, μην είναι ξεζουμισμένος 180 στιγμή. Παρακολουθούμε μπάλα πόσα, εσείς 40, εγώ 30 χρόνια. Έτσι. Εγώ δεν έχω δει τέτοιον αθληταρά με τέτοια ποδοσφαιρική παιδεία ξανά στην Τούμπα. Δεν τον έχω ξαναδεί τον παίχτη. Το λέω εμπασός. Που σημαίνει ότι πίσω του έχει και έναν παίχτη ο οποίος έχει μεγάλη ποιότητα. Ναι. Ποιος είναι αυτός, ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος παίζει τη θέση του. Ναι. Ο οποίος δεν παίζει αριστερά με τον Μπέλκα και να χώνονται πασταρδεμένα και να κάνουν τον Βιερίνια τους όρχες του να φτάνουν μέχρι το γόνατο από την κούραση. Φτάνει ο Τσούμπα. Ο Τσούμπα χθες κάποια στιγμή έπαιζε κάλυπτο το μάτο στα μπακ. Κάποια στιγμή τον είδα, λέω τι κάνεις 85. Ήταν πίσω στην άκρη. Αυτή η ομάδα από το κέντρο και μπροστά λοιπόν μπορεί να φύγει με ταχύτητα μπροστά στο χώρο. Στο τρανζίσιο, ναι, εύκολα. Κλέβει και βρίσκεται μπροστά στον κλειστό χώρο. Συγγνώμη, να σπάσει άμυνα γιατί ο Μπίσεσβαρ είναι αυτό που είναι και υπάρχει μια πτέρυγα. Το ένας με έναν του Ζάμπα και έρχονται και οι δυο μπακ από πίσω γιατί ο Αγελκαντουρί. Χθες λοιπόν ο Αγελκαντουρί. Εγώ δεν θέλω να μου πεις για τον Αγελκαντουρί. Εγώ θέλω να μου πεις για ένα παίκτη που τον έχετε ξεπατώσει όλοι. Όλοι. Μη. Όχι μη. Που τον έχετε ξεπατώσει όλοι. Το Σαχόφ. Δηλαδή, αν δεν είδατε και χθες τι έχει κάνει ο Σαχόφ, σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω συγγνώμη, αλλά είστε εμπαθείς με τον Σαχόφ. Ωραία. Ναι, αυτό τον παίκτη που μου το συγκρίνατε με χαφ της πλάκας δεξιά και αριστερά. Τι μίμη, ρε Κωνσταντίνε. Ο Σαχόφ ξέρει τι είναι. Τι είναι ο Σαχόφ. Πα σε ένα στριπτιτζάδικο. Α, πα σε στριπτιτζάδικο τώρα ο Σαχόφ. Και πάει εσύ. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, γι' αυτό το λέω. Θα σου πω εγώ τώρα. Πα σε ένα στριπτιτζάδικο. Πάω σε στριπτιτζάδικο, για να φτιάξω λίγο κλίμα. Και πα εκεί σου δίνουν τα νοθευμένα τα ουίσκια και δεν πίνει ποτέ νοθευμένα ουίσκια σε στριπτιτζάδικα, εμπειρία μιλάει, θα πάρει μπύρα. Μπουκαλάκι. Δεν μπαίνει ποτέ ποτό στο τριτζάδικο. Προχωράμε. Πήρε την μπόμπα τώρα αυτή. Δεν παίρνω. Θα πάρω, πρέπει να πάρω ποτό για να φτιάξω την ιστορία σου. Θα πάρω. Άσε. Ανεβαίνουν στα δοκάρια πάνω κάτι ένα 80. Ωραία. Μ' αρέσουν. Ποδάρες. Ποδάρες. Ματάρες. Ναι. Κορμάρες. Ήχνος κυταρίτας δραγάδας. Τίποτα. Ωραία. Και κάποια στιγμή
ανεβαίνει και μια χοντρή πάνω στο δοκάρι. Άμα είναι καλό σε πιτζάδικο δεν θα έχει χοντρή. Περίμενε, ναι. Με το ζόρι. Με το ζόρι εδώ θα έχει καλό υλικό. Θα έχει και χοντρή. Μπορεί το καλό στριπτιτζάδικο ναι. Να περάσει και μια χοντρή μέσα. Μια χοντρή. Δύσκολα να βρει χοντρή σε στριπτιτζάδικο πάντως. Ναι. Κωνσταντίνε μου. Ναι, ναι. Έχει καιρό να πα, μου φαίνεται έτσι. Ναι. Χαφ αργού στον μπακ βρίσκει όμω. Βρίσκει, ναι. Αυτό τι γίνεται τώρα. Ρωτάω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι προπονητής στη δεύτερη ομάδα της Sheffield United. Ναι. Είναι φίλος μου, ακροατής μας. Ακροατής μας. Η μάνα του είναι Κύπρα. 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 Κύπρια. Κύπρια. Ναι. Και ο παπάς του είναι Άγγλος. Άγγλος. Μιλάει ελληνικά, μιλάει και αγγλικά. Ναι. Είναι προπονητής στη δεύτερη ομάδα. Ήτανε στη City στη δεύτερη ομάδα. Μάλιστα. Στην ΚΑΠΑ 20. ΚΑΠΑ 20, ωραία. Τι σε είπε αυτός ο... Μου στέλνει λοιπόν, μου στέλνει, λοιπόν ναι. γιατί κράζω τον Καντουρί και εγώ τον κράζω, μου λέει. Αλλά λέει πρόσεξε να δεις τι κάνει ο Καντουρί. Τα είπε χθες ο Λουτσέσκου, τον έκανε ερώτημα. Τον έκανε ερώτημα. Τι είπε ο Λουτσέσκου. Πάντα να ακούσει τι είπε ο Λουτσέσκου για τον Καντουρί. Τι είπε για τον Καντουρί. Είναι ο παίκτης που κινείται καλύτερα από όλους στα χαφ, που ενώνει τις δύο γραμμές, κρατάει τις ισορροπίες όλης της ομάδας, κάνει αυτό που θέλω πραγματικά στην ομάδα. Ο Καντουρί λοιπόν μου λέει αυτό. Μπορεί να είναι γρήγορος, μπορεί χιλιάδιο. Τι πει παίζει εξτρέμ. Ναι, δεν παίζει ουσιαστικά εξτρέμ. Αυτό λέει κάνει τη δουλειά του χαμαλούκου του Μπίσεσβαρ. Όντως. Ναι. Μπαλώνει τα αυτά που δεν μπορεί ο Μπίσεσβαρ. Και επειδή δεν παίζει κάργα γραμμή, πώς το είπα, κάργα γραμμή. Έτσι είναι. Έχει την εντολή να παίζει από την περιοχή, τη γωνία και λίγο πιο πίσω. Όταν ο Βιερίνια έχει τα καλά πατήματα γιατί είναι φρεπαδούρα, να πούμε, είναι καλός και ανεβαίνει γιατί δημιουργεί. Καλά στα είπε ο φίλος. Περίμενε. Καλά στα είπε, ναι, έτσι. Κάνει και τη χαμαλούκα ο καημένος λέει. Όλα τα κάνει. Σε αυτές τις βαλούτες στα χαφ του ΠΑΟ που είναι αργή. Άρα αυτός ο Φουκαράς είναι ρολίστας. Πολυτελείας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να μην είναι ο παίκτης ο καλός στο κομμάτι. Το άρα ο Λουτσέσκου είναι προπονητάρα, φίλε. Ναι. Έτσι. Τι ναι, δεν σ' άκουσα να το λες καλά. Είναι προπονητάρα. Τα βούτρα, ρε φίλε, θέλω κάμερα. Είναι προπονητάρα. Αυτό που λέει ο δικό σου, ο Λουτσέσκου το έχει εδώ και καιρό. Του λέω το θέλω. Αυτό το κομμάτι λοιπόν πρέπει να το δούμε. Ναι. Για να δούμε πώς πρέπει να λειτουργήσει μια ομάδα, πώς τη συμφέρει να λειτουργήσει. Πού αδυνατεί ο ΠΑΟΚ στο μαρκάρισμα του Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, έχω Καντουρί. Λοιπόν, τι κάνει ο ΠΑΟΚ όταν ανεβαίνουν τα χαφ ψηλά. Δεν ανεβαίνουν και οι δύο, ανεβαίνει ο ένας, γιατί ο Καντουρί κάνει το χαμάλι στον ένα από τους δύο χαφ. Έτσι. Άρα αυτός έχει το ρόλο του χαμάλι στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Είναι και παίχτης που δίνει και ρυθμό στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις ο Καντουρί. Μετά το Μαουρίσιο είναι αυτός που ή θα δώσει γκάζι ή θα τραβήξει. Μην το παραπηδήξουμε το θέμα τώρα. Όχι, όχι, είναι πάρα. Αλλά για τον Σαχό δεν μου είπατε τίποτα. Ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Τι είναι, λέει. Συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός. Ναι, για μένα χθες ήταν ο Ζαμπά, ήταν ο Άκου και ήταν ο Σαχόφ. Αυτή ήταν. Αυτή ήταν και χαίρομαι που τα παιδιά εδώ πέρα που έχουν κάνει ένα καταπληκτικό ένθετο σήμερα στη Μέντοσπορ τον έχουν βαθμολογήσει ψηλότερα από όλους ο Σαχόφ. Τι έργο σαν την να τον κάνει παιχνιδάρες να τον ξεφωνήσουμε πάλι. Εντάξει, και εμείς όταν είχαμε τον Τζίγκαλο επιτηρητή, περνούσαμε την τάξη. Με τον Τερεπέογλου. Τον Τερεπέογλου. Μάλιστα. Είχαμε τον Τζίγκαλο, μας βοήθησε. Τερεπέογλου, γουστάρο, είναι που λένε. Τον Τερεπέογλου να πούμε. Θα τον γνωρίσει τον Τερεπέογλου μια μέρα. Στο Reunion. Θα κάνουμε Reunion, αλλά εμείς με τους φίλους. Την Παρασκευή τους 6-7 κάναμε δικό μας reunion και τους κάναμε θα ζηλεύετε κοπρίτες ναι. Διότι εμείς δεν χρειάζομαστε αρθιτική 60. Σωστό, σωστό. Πάμε μια φορά το μήνα και τη βρίσκουμε την άκρη. Γούσταρες ΠΑΟΚ λοιπόν. Πάρα πολύ. Μπαλίτσα ωραία, πάτημα περιοχή από τους εξτρέμ, καλές αλλοκαλύψεις, δέχτηκε ελάχιστες φάσεις. Καλή στόπερ. Τα είπαμε, η τετράδα πίσω στην άμυνα δεν αλλάζει και γι' αυτό ρωτήσαμε χθες και τον Λουτσέσκου. Και φρέσκος Μάτος. Πολύ. Ο οποίος το ευεργετικό που δίναν τον Τζίλο. Ήταν ότι αυτοί εδώ φρεσκαριστήκανε. Ναι. Εκτός του Πέλκα, ο οποίος. Και αυτός φρεσκαρίστηκε. Ναι, το 20 λεπτό του ήταν καλό. Ναι, 20 λεπτά. Ήτανε 20 λεπτά μπήκε. Και εγώ άμα φρεσκαριστώ για ένα 20 λεπτό. Το 20 λεπτό του Πέλκα. Ήταν τα φρεσκαρίσματα. Ήτανε καλό. Ήτανε καλός. Ο Πέλκας ακούει εκπομπή, ακούει, βλέπει τηλεόραση και είναι θλιμμένος. Γιατί σου λέει, παίζει μπαλάρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ. Και ο άλλος ο Πρίγιοβιτς πήγε εκεί στην Αραπιά, παίρνει τα λεφτά. Αλλά βλέπει τον ΠΑΟΚ να βάζει ντόρφια από τότε που έφυγε, να μην κερδίζει ένα 0. Πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 4-3-5-3. Αυτά είναι τα γκολ από τότε που έφυγε. Άρα ψυχολόγο. 3 και πάνω. Ψυχολόγο θέλουνε. Ο Πρίγιοβιτς και ο Πέλκας, φίλε. Αυτή εδώ η ψυχούλα του είναι μαύρη. Ναι. Στο λέω, το ξέρεις. Ήρθε και ο Ερίκε χθες. Για την εμφάνιση, okay, τα είδαμε όλοι. Το χάρη και η ψυχούλα μας. Η Τούμπα παραλληλούσε. Κάποια στιγμή σύστηκε κιόλα. Τον Ενρίκε τώρα. Ναι, ναι. Μπορεί να τον πετάξει σε μάτς που ο ΠΑΟΚ ας πούμε πρέπει να φουλάρει. Από τη μια μεριά, από την άλλη το Ζάμπα. Θα τον έχει και αυτόν εργαλείο. Τον Μπίζεβαρ και τον Άκπομ είναι μια τετράδα η οποία βέβαια χρειάζεται δύο χαφ οι οποίοι να είναι δυναμίτες. Δεν μπορεί να τη δεις την τετράδα αυτή, ας πούμε, να ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό ή την Άκπομ. Πρέπει να έχει ένα καντέλες. Πρέπει να έχει δύο καντέλες. Ή να έχει ένα καμαρά του Ολυμπιακού.
δύο καμαράδες, ναι. Δύο καντέλες. Ναι. Δύο κάτσε... Για να παίξει άλλο παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ο Λουτσέσκου παίζει με δύο οχτάρια όμως. Για όσοι δεν το έχουν καταλάβει. Δύο ζέκες. Ναι, δύο ζέκες. Ο Λουτσέσκου όμως παίζει με δύο οχτάρια. Αν θέλει δύο οχτάρια έτσι παίζει ο Λουτσέσκου. Να του πούμε ότι υπάρχουν και τα εξάρια στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ναι. Στις οχτάρια. Άμα θες οχτάρια. Σου λέει εγώ από τα 30 μάτς στη Super League, τα 27. Θα παίζω τον αντίπολο στο 1-4. Άρα παίζει δύο οχτάρια και τρίτο οχτάρι παίζει τον Καντουρί, ο οποίος τον έχει τύπησει αριστερά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και αυτό άμα πάρει τηλέφωνο τον Βιερίνια και του πεις παίζει αριστερά ο Καντουρί, θα σε πει άμα να κοιμηθώ πιο νωρίς το βράδυ. Να κάνω το Βιερίνια δεν θέλει να σηκώσει την κούπα τη μεγάλη του το άλλο, τίποτα, άλλο λέω. Ναι, να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ, να είμαι φρέσκος. Ξέρω. Άμα είναι ο Καντουρί εκεί, σου λέει εγώ αντί για 60 μέτρα πρέπει να παίρνω 90. Και γιατί αυτός εδώ ο αργός εκεί θα κάνει το χαμάλι στους άλλους. Εμένα το χαμάλι ποιος θα με τον κάνει στα 33. Ναι. Ο MVP λοιπόν είναι ο Βιερίνια, φίλε. Βιερίνια. Ούτως άλλως ναι. Τα έχουμε πει. Ο MVP είναι ο Βιερίνια. Παντρέν είναι μια κατηγορία μόνος του. Γιατί χαμάλι για αυτόν δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει ένα χαμάλι που τον υποτιμά, το ξαναλέω. Είναι ο Σαχόφ, ο οποίος είναι παντού σε όλες τις θέσεις για να βοηθήσει τους παίκτες του. Ναι. Αυτός είναι ο Σαχόφ, ο χαμάλης πολυεθνικής. Είσαι σε μια εταιρεία. Είμαι σε εταιρεία πάλι. Και... όχι στρεπτιτζάδικο τώρα. Όχι, εσύ είσαι ιδιοκτήτης εταιρείας. Πιο πολύ μ' άρεσε το άλλο. Ναι. Στρεπτιτζάδικο, ναι. Και έχεις να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις, να φτιάξεις τα βιβλία, την αποθήκη κτλ. Ναι. Και έχεις το Σαχόφ. Το Σαχόφ. Τον παίρνεις τη δουλειά. Τον πάρω. Πάρτον. Ψηλό, δυνατό παιδί. Ναι. Φιλότιμο. Θα κλείσει το φορτηγό. Θα βοηθήσει όλη την εταιρεία, δεν θα δημιουργήσει θέμα. Δεν θέλω μόνο πρημαντρώνες. Θα έρθει και την τροχιά και θα σου λέει. Δεν μπορεί να βρει κάποιον να κατεβάζει τα βιβλία πιο γρήγορα. Ναι. Γιατί κλείσει ο δρόμος, ρε κύριε Κουκλιάνε, που είσαι επιχειρηματία. Θα έρχονται τα. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μπαλίτσα. Θα κορνάρουν από πίσω. Άιτε ρε παιδιά! Μια ομάδα δεν γίνεται να έχει μόνο πρηματώνες. Πρέπει να έχει και αυτούς τους παίκτους ρολίστες, τους χαμάλιδες και ο Σαχόφ είναι πραγματικά ένας τέτοιος. Δεν μπορεί να πάρει ένα χαμάλι σαν τον Βέγκο δηλαδή. Χαμάλι σαν τον Βέγκο. Ναι. Λοιπόν, ο Τσούμπα λέει δεν κοιμόμουν όταν ακυρωνόταν τα γκολ μου γιατί τον Τσούμπα τον έχουν αδικήσει πολύ οι βοηθοί και οι υπόπτες. Ναι. Και μια που είπαμε για βοηθούς, υπόπτες και διαιτητές, χθες ο Γρατσάνης μαζί με τον βοηθό πάλι έπαιξαν κόντρα πάω. Τι έκαναν δηλαδή. Τι έκαναν. Τι σε κάνανε. Δεν μέτρησαν. Φάση πεντακάθαρη για γκολ που βγαίνει ο Ζάμπα μόνος του και θα έκανε ένα 0 ο Τσούμπα. Εκείνο δεν ξεκαθαρισμένο. Όχι, βγήκε η γραμμή. Η γραμμή είναι πίσω ο Ζάμπα και ουρλιάζει και φωνάζει. Δεν είναι δηλαδή αυτή τη φορά στραβή η γραμμή όπως τον γκολ του Μαουρίσιο. Όχι, δεν είναι στραβή. Έτσι βγάλανε. Έτσι βγάλανε. Γιατί είναι ίσια τώρα. Γιατί έτσι πέρσι ήταν στραβή. Έτσι είναι οι γραμμές. Δεν δίνει πέναντι πάνω στο Σαχόφ ολοκάθαρο που μαρκάζει με τον ρίχνει κάτω. Αυτό... και δεν δίνει κόκκινη στον Άστο ο οποίος πήγε και ζήτησε συγγνώμη μετά τον αγώνα. Στο Βιερίνια δεν έδωσε. Δεύτερο μαρκάρισμα. Ούτε καν θέατρο έκανε σε εκείνη τη φάση. Δεύτερο μαρκάρισμα. Δηλαδή έχω πάλι κόντρα και τη διαιτησία. Γι' αυτό το γουστάρουν τα πάντα. Αυτό με το Σαχόφ. Είναι σαν να μιμήσετε τον Ολυμπιακό. Mm. Δηλαδή, σαν να λες ότι ξέρεις κάτι, δώστε μου γιατί έπεσα, ξέρω εγώ κτλ. Βγήκαμε, είχε καμιά ανακοίνωση, τίποτα γιατί ο Ολυμπιακός έγινε χαμός. Ποιος θα βγάλει ανακοίνωση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μετά το 4-0. Ναι, τι ανακοίνωση να βγάλει. Α, δεν. Επειδή η διαιτησία έρχεται. Γιατί ο Γρατσάνης, το ξαναλέω χθες για μένα, δηλαδή, ήταν ύποπτο. Δηλαδή, μέχρι το 2-0, μέχρι να γίνει 2-0. Το χαλάς τώρα, μου το χαλάς. Όχι, δεν θα το χαλάμε. Δεν θα παίζουν άλλη βόλη χάτμπολ. Θα τα περνάνε γαρ. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε βολή χάθη. Η ΑΕΚ φουκαρού είναι πέμπτη. Α, φουκαρού είναι η ΑΕΚ. Φουκαρού. Ναι. Βγήκε φώναζε, πάρτε την ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό. Είναι σαν να μιλάει ο κρεμασμένος για σκοινιά τώρα. Βγήκε ο Ολυμπιακός να την πει στην ΑΕΚ. Το πέναλτι που ζητάς με το Σάκο, σαν να με λες Ολυμπιακός έγινα. Ναι. Μην το πάρεις χίλιες φορές. Άρα δεν το παίρνω και το πέναλτι. Ναι. Είμαι κούκλος. Είσαι κουκλεντέρ. Α, μπράβο. Δεν έχω διαιτησία μαζί μου. Μην είσαι κορόιδο να μου θες τέτοια πέναλτι να σου λένε ρε κορόιδο. Σωστός. Μην είσαι κορόιδο να πέφτει ο άλλος ο Σάκο αυτό. Το καράβι το αργό και να σου δίνει πέναλτι. Και να μην τον τραβάει ρε Κωνσταντίνε. Και να λένε οι άλλοι. Το είδαμε όλοι. Λένε, όλοι το είδαμε. Τραβάνε. Τον τραβάει παρατεταμένα. Πάει να βγει και τον ρίχνει κάτω. Δεν μου λες την προηγούμενη εβδομάδα ασχολήθηκες με τους 10. Πήγες και στην 4. Ποιους 10. Που λέγανε και θα μπουν το σύνθημα, χθες την άκουσε στην Τούμπα. Τι έκανε Τούμπα? Όλη η Τούμπα, Μακεδονία είναι ελληνική. Πότε, μετά την αυτή. Σύστηκε η Τούμπα, σηκώθηκε στον αέρα. Εκεί ήμασταν. Μετά τη συμφωνία έγινε αυτό. Μετά τη συμφωνία. Γιατί δεν φωνάζετε, τσάκα, λότο, τσάκα. Και πριν τη συμφωνία, στο γήπεδο υπάρχει ένα πανό μόνιμα. Τι? Και πριν το γήπεδο, δεν. Και από πριν πίσω, τη συμφωνία. Από πίσω τι γράφει, Τσίπρας λέει το πανό. Δεν ξέρω τι γράφει. Εγώ χθες άκουσα 20.000 κόσμο να φωνάζει Μακεδονία είναι ελληνική. Κλάψαμε. Α, κλάψαμε. Κλάψαμε. Για τους 10 που μου είπες, κάναν μανούρα, το έκανε. Είδε το σχολιάσμα. Μακεδονία είναι ελληνική. Το έχουμε το που γίνεται παζουλισμό ή τι μου μπλε, ρε παιδάκι μου, τέτοιο πράγμα. Μη θυμώσει ο Σαβίδη. Δεν ξέρω τι θυμώσει ο κόσμο του Πάου πάντω έδωσε απάντηση. Κοίταξε να δει. Και ο Σαβίδη από την πλευρά των Ρώσων δεν ήθελε να περάσει, να πούμε, σαν το κουκουέ ένα πράγμα. Για πες τι δεν ήθελε. Ο Σαβίδης δεν ήθελε να περάσει.
η συμφωνία αυτή, η νατοϊκή. Πα, εγώ είδα και τον Πούτιν, έστω και καθυστερημένα, είπε να συγχαρώ όλη την ιστορία. Ναι. Έτρεξαν βέβαια κάποιοι γρήγορα εδώ συγχαρήκια για αυτή τη συμφωνία. Η Μακεδονία, και ο Πούτιν τελευταίος, είναι ελληνική. Η νατοϊκή. Α, νατοϊκή Μακεδονία. Η Μακεδονία. Η νατοϊκή. Ναι. Και ξέρεις τι νατοϊκή είναι. Τι νατοϊκή. Τώρα θα πάνε εδώ πέρα οι στρατιωτικοί μας και θα ζητάνε να πάρουν μέσον από το Πεντάγωνο ποιος θα πάει στα Σκόπια. Ξέρεις γιατί. Γιατί τα Σκόπια δεν έχουν να πούμε στράτο. Ναι, ναι, δεν έχουν όντως. Και θα πάει τώρα... τον ΝΑΤΟ. Αυτό ήθελα. Τον ΝΑΤΟ ήθελα. Ποιος θα στείλει τον ΝΑΤΟ. Για να αισθάνονται σίγουροι. Θα στείλει δύο Αμερικάνους. Μια κουσουλιά. Ναι. Θα στείλει και 10 Έλληνες έμαθα εγώ. Έτσι μου είπαν. Α, κάτι. Θα πάνε και 10 Έλληνες. Ναι. Οι 10 Έλληνες που θα πάνε, 50 ή 1000, θα παίρνουν τριπλό μισθό από ό,τι παίρνουν εδώ. Δηλαδή ένας λοχαγός που παίρνει 2.000 το μήνα. Παίρνει 6 εκεί. Θα παίρνει 6 εκεί. Είναι εκτός έδρας, φίλε. Δεν παίρνεις εκτός έδρας. Ναι. Άμα είναι πατριώτης, θα πει δεν θέλω να πάω. Ναι. Να πάρω τα λεφτά από τα Σκόπια. Θα εκτελέσει διαταγή. Θα εκτελέσει διαταγή. Οι αστυνομικοί ουσιαστικά εκτελούν διαταγή. Τι πατριώτες είστε, ρε. Το θέμα είναι από ποιους τις εκτελούν. Τα λεφτά, νατοϊκοί είναι. Λοιπόν. Οπότε θα φυλάμε τα σύνορα των Σκοπίων εμείς με τριπλό μισθό. Θα περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω τα νατοϊκά να φυλάνε επάνω τα δικά μας και η Μακεδονία είναι νατοϊκή, πρέπει να το καταλάβετε, να τελειώνει το ζήτημα. Σε μια εβδομάδα, Κουλιανέ, 10 μέρες, θα έχει ξεχαστεί το θέμα της Μακεδονίας. Μόλις πάρουν τα πρώτα φράγκα από τον Τσίπρα οι Ελληναράδες, ήδη βγήκε η κυρία Ελένη στην προηγούμενη εκπομπή. Άμα τα στάξει ο κομμουνιστής, ξεχνιάται και τη Μακεδονία. Θα φανούν σε εκλογές όλα τα αποτελέσματα. Όλα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα παιδιά, πες ο κουμπαράκι σου. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ τώρα φορτσάρει όπως πέρσι και να τον ακούσω τι λέει για αυτός και πολλοί άλλοι για τον Λουτσέσκου. Μούγκα τώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι Σαντέμπι θα φτάσουν στο πικ τους. Πες το ραπ. Ναι. Η Τρίπολη έπαιξε το ίδιο με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό. Κάνε ένα ερώτημα. Θα πάμε εκεί. Η Τρίπολη, όχι, δεν έπαιξε το ίδιο γιατί με τον ΠΑΟΚ φούλαρε, φόρτωσε, πίεσε, πρέσαρε, κλώτσισε, βάρεσε. Και χθες είδαμε τον καλύτερο παίκτη του σέντερφο να μην ξεκινάει, γιατί δεν είμαστε γατιά. Είδαμε τον Κυριακόπουλο σε λάθος θέση. Είδαμε τον δεύτερο καλύτερο παίκτη να τον βάζουν εκτός. Ο Πανιώνες ναι. Μεσά στην Τούμπα φούλαρε δηλαδή. Πού να φούλαρε. Φούλαρε. Τι να φούλαρε ο Πανιώνες εσύ. Ο ρωτάω. Ό,τι έκανε με την ΑΕΚ έκανε και με εμάς. Α, ό,τι έκανε με την ΑΕΚ έκανε και με εμάς. Ό,τι έκανε με τον Ολυμπιακό έκανε και με εμάς. Ναι. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή εσύ δεν είδες θες στην Τρίπολη ένα αστέρα πολύ μαλθακό. Τι, μόνο εγώ το είδα δηλαδή. Τι είμαστε, καβοί είμαστε. Κοίταξε να δει. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κακή ομάδα. Καθόλου. Έπαιξε καλή μπάλα. Είναι μακράν έτσι. Η δεύτερη καλύτερη ομάδα σε Ελλάδα φέτος. Είναι έχει. Πολύ καλύτερο στον ένα, ναι. Στον ένα το στόπερ πρόβλημα. Ναι. Στο center for πρόβλημα. Ολυμπιακός. Ναι. Όταν είχε και στα εξτρέμ, τα οποία τώρα. Με Λάζαρο φορμαρισμένο τα, και με ποτένσε να ανεβάζει τι τροφέ, τα βελτίωσε εξίσου. Είναι τα ματζούνια. Έτσι δεν λένε. Έτσι, για το ματζούνια λένε για το μάτο. Όχι, για το μάτο λένε τα ματζούνια. Ξεκουράστηκε ένα μήνα, δεν το λένε δηλαδή. Ο Λάζαρο και εγώ λέω πήρε τα ματζούνια. Ο Λάζαρο ξεκουράστηκε. Ναι, φυσικά. Ο Ολυμπιακό έχει θέμα στο ένα στόπερ, εξίκο. Και στο φόρ. Στο φόρ. Έτσι. Και το ένα από τα δύο τα μπακ δεν θα πρέπει να είναι τέτοιου είδου μπακ. Δηλαδή επιδετικογενέ, με μετριότητα συνάμυνα, είτε ο Κούτρη είτε ο Μάρε, ένα από του δύο κρατά. Ο άλλο πρέπει να σου δίνει άλλα πράγματα. Όχι, δεν του λυπάμαι. Μην του λυπάσει. Μην του λυπάσει γιατί εχθέ χάσαν και το άλοθη. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα και παίρνει τα μάτς. Όχι μόνο χθες και ναι. Προχθές με τον Πανιόνιο και εδώ και 10-15 μέρες. Μέρες, ναι. Πάει. Άρα μας δίνει ο ΠΑΟΚ αυτό που δεν μας έδινε ο Πέλκας με τον Μπρίγιοβιτς και το Λιμιό. Μας το δίνει ο ΠΑΟΚ με Ζαμπά, μας το δίνει με Μπίζεσβαρ και με Άκμο. Ναι. Εμείς λοιπόν που δεν είμαστε ΠΑΟΚ και είμαστε ουδέτεροι, μας αρέσει αυτός ο ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Δεν μας αρέσει ο άλλος. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ, όπως έλεγε ο τεράστιος ο Τιτάνας ο Λουτσέσκου, περιμένετε την ομάδα μου. Εγώ τη φτιάχνω να φουλάρει στο δεύτερο μισό. Ναι. Γιατί το ίδιο έκανε και πέρσι. Και δείχνει ο ΠΑΟΚ ναι. Ότι έχει και γυμναστάρα. Σαφώς. Ναι. Σαφώς έχει γυμναστάρα. Και προπονητών και τερματοφυλακών προπονητή. Σούπερ. Και έχει και προπονητάρα, εγώ θα πω. Τρομερός διαχειριστής, ναι, παύλα ναι. Προπονητής, ναι. Ο Λουτσέσκου, μη. Ο οποίος και χθες. Τι μη. Να μην το πιστώσουμε κάτερη η Κωνσταντίνε. Έχει αίτητο τον ΠΑΟΚ. Αίτητο. Του πρόεδρου είναι η ομάδα. Του πρόεδρου. Και οι άλλες ομάδες του πρόεδρου. Του πρόεδρου είναι η ομάδα. Λοιπόν, πας για έναν Απόλλωνος Μήνης. Θα πάμε λίγο και στα υπόλοιπα για να κλειδώσουμε, να κλείσουμε. 1-0 με γκολ Μάνου. Ο Πας. Το βάλε τον κολάκι. Το βάλε τον κολάκι. Ο Μάνος. Ναι. Καλός για τέτοιες ομάδες ο Μάνος. Ναι. Έτσι. Γίνεται μάχη στην ουρά. Θα πάμε σε λίγο. Πανετολικός Ξάνθης δεν κουνεύει και φίλο. 0-0. Εγώ άμα ήμουν προπονητής του Πανετολικού και της Ξάνθης θα το έφτιαχνα χει το μάτς. Το έπαιξα χει κι εγώ. Ναι, αλλά θα το έκανα 2-2, όχι 0. Όχι 0-0. Ναι. Σωστά, είσαι άλλο level. Πανιόνιος ΑΕΚ 0-2, έτσι ναι. Με τη χερούκλα του Μάνταλου. Και ο Πανιόνιος θα κινδυνεύσει. Έτσι πως πάει, ναι, θα κινδυνεύσει. Ναι. Σαφώς θα κινδυνεύσει. Γιατί ο Πανιόνιος και ο Άρης δείχνουν ότι είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν. Έβαλε τον Άρη πάλι. Θες, πήρε... Την ταινία με τη Λάσκαρη, τον Κατήφορο την έχει δει. Ο Κατήφορος, ναι, είναι από τις λίγες που έχω δει. Δαλιανίδης ο Κατήφορος είναι αυτή. Είναι ο Κατήφορος. Ναι, ο Κατήφορος. Λοιπόν, και η Λάσκαρη έπαιζε εκείνο το. Το πρώτο ντεμπούτο της Λάσκαρη. Α, μπράβο, ωραία. Και εκεί δείχνει και λίγο η Λάσκαρη, ναι. Ωραία γυναίκα η Λάσκαρη. Μου άρεσε πιο πολύ από τη Βιουκλάκη. Ναι.
Πολύ πιο όμορφη, δεν είναι. Ποια, Λάσκαρη. Η Βουγιουκλάκη. Ήταν μόνο τσαχπινιά. Η Βουγιουκλάκη είχε μάγουλο. Ναι. Είχε κόλο. Ναι. Είχε μπούτια χοντρά. Ναι. Ήταν κοντή. Τι σχέση έχει με τη Σάσκαρη. Λάσκαρη είναι γυναικάρα. Τι σχέση έχει. Γυναικάρα, ναι. Τι σχέση έχει η Βουγιουκλάκη. Που έλεγε το φωτογράφο, με παίρνει τον κόλο, είναι ναι, χοντρός. Ναι, 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 αλλά αυτή είχε τη χάρη. Ναι. Τη χάρη του Μενιά, αυτή την είχε. Αυτή ήταν η μεγάλη αστήρ. Τι κοινό είχε η Μενεγάκη με τη Βουγιουκλάκη. Έχουν τσαχπινιά, πολύ. Όχι. Τι. Ξέραμε ποιο θα ξαπλώσουν. Άντε βρε, σήμερα, Κωνσταντίνε, πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ήτανε έξυπνες. Ναι. Εντάξει. Και είχε πει ο μεγάλος Φίνος. Ναι. Τι είπε ο μεγάλος Φίνος. Και ο μεγάλος Δαλιανίδης. Ναι, ναι. Ότι η Καρέζη ήταν μια ηλίθια που έκανε την έξυπνη. Ενώ ήταν μια έξυπνη που έκανε την ηλίθεια. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλες κουβέντες. Το Ρανιάρι το πρωί δεν είναι η ώρα. Άστο, ναι, ναι. Πανιόνιος ΑΕΚ 0-2 είπαμε με τη χερούκλα του Μάνταλου γιατί αλλιώς θα έκανε και άλλη μια διαιτητική έτσι, ναι. Βοήθεια για την Ένωση. Ναι. Έτσι που, okay, μέχρι... Πάντως το 3-5-2 έχει σώσει πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ σώνει και το Ρόκα ο οποίος είναι προπονητάρα. Ναι. Τους έβαλε 5-2. Θα πάμε στο Ηρακλή μετά. Και συνεχίζουμε μετά τις 9.30 ανοίξουμε γραμμές. Μπράβο, πολύ δουλειά. Λεβαδιακός Άρης θα πάμε 1-0. Το αναλύσαμε ένα ημιωράκι. Θέματα πολλά έχει να λύσει ο Άρης. Αγόρι μου, ναι. Παίζεις με κατασυνθήκη στόπερ. Ναι. Και βάζεις αυτόν το χαβ να μαρκάρει το φορ που είναι στον αέρα άρχοντας. Ναι. Εκεί είσαι Παντελήδη κατακριτέος. Άσε τώρα τα χαβ και ιστορίες. Λαμία Τρόμητος 2-1. Την έχει τρώσει ο χάβος. Δεν ξέρω εσύ τι με λες για τον για το βλέμμα της κουκουβάκιας. Αλλά ο χάβος έχει κάνει ομάδα. Ο προπονητής. Ναι, ναι, ξέρω βοηθό. Ο Μπάμπης ο Μιχαηλίδης. Ναι. Μαθαίνει και ο χάβος σιγά σιγά. Μαθαίνει. Άλλο. Πάω κόφι τετράμπαλο. Μπράβο. Παναθηναϊκός Λάρισα, πάμε στον άλλο το φίλο σου. Ναι. Πάμε στον άλλο. Από τα φιλαράκια σου μου τα έκανες Βαϊσβάιλερ από ένα μπουλκουμέ στον άλλον. Ένα-ένα ναι. Με τους 10 της Λάρισας. Ναι. Ναι. Πού πάνε τα πιτσιρίκια, έτσι ξεφούσκωσαν. Μέγα λάθος. Ναι. Ο Παναθηναϊκός να μην βγαίνει με ταχύτητα από πίσω μπροστά και να πάει να το παίξει κυρίαρχος με την Λάρισα. Φωνάζει για να παίρνει σωστά ο Παναθηναϊκός. Ποιος. Εντάξει, αυτά... Όχι, να τα λέμε όλα. Αυτά είναι λεπτομέρειες, φίλε. Εμείς οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-2. Ναι. Ο Ολυμπιακός και αυτός δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Το ξαναλέω για μένα είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα σίγουρα. Μου λέει ένας Ολυμπιακός. Το πρωτάθλημα μου λέει το χάσαμε. Τέλειωσε. Μπράβο. Εγώ λέει πού θα. Γιατί παίζει καλά, πάω. Γι' αυτό θα νιώσω, λέει. Πού θα νιώσω ικανοποίηση. Αν πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Αν πάρω το κύπελο από τον Πάο σε τελικό. Ναι. Αν λέει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το κύπελο είναι ένα μάτσο όμως εκεί. Και να κάνω λέει διπλό στην Τούμπα. Ναι. Αν τα κάνω αυτά, τουλάχιστον λέει θα μου μείνει από τον καφέ του Σεντρεμπέου ο αφρός. Αν κάνει διπλό στην Τούμπα στο φίλο τον Ολυμπιακό, εγώ έχω να πω ότι δεν έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα. Λέει γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει η διαφορά μετά. Το πρωτάθλημα λέει τελείωσε. Ναι. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ο Πάοκ δεν πιάνεται και εμείς είμαστε καλοί τώρα λέει κτλ. Αλλά αν κερδίσω με λέει στην Τούμπα. Και του πάρω το κύπελο. Πάρω το κύπελο. Και παίζω και στην Ευρώπη, του έχω κάνει μαγιά μεγάλη. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός. Όχι, καμιά μαγιά δεν έκανε. Θα νιώσω καλά. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, δεκτό. Ο Ολυμπιακός έχει κάτι να νιώσει καλά. Εσύ πρέπει να ρωτήσεις τον Αργιανό τι πρέπει να γίνει για να νιώσει καλά. Να ο Αργιανός να μην πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο ίδιος αν μπορέσει να βγει η Ευρώπη. Τι αυτά είναι τα δύο. Τι να βγει. Ναι, στη διχάλα δηλαδή να βγει η Ευρώπη ο Αργιανός και να μην πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Αλλά παίζοντας τέτοια μπάλα ΠΑΟΚ δύσκολο να το χάσει. Τώρα που φορτσάρει, τώρα που είναι στο πικ του. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε, αλλά πριν πάμε. Θέλεις ή χρειάζεσαι καινούργια τηλεόραση τώρα για τους αγώνες, γιατί έρχεται και Champions League, αλλά όλο ότι καθυστερείς μέχρι να βγει καλή προσφορά, να βρέξει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Τέρμα. Τέρμα. Τώρα την παίρνεις από το πλαίσιο χωρίς καθυστέρηση και χωρίς κάρτα. Με δόσεις. Σήμερα. Τώρα λέμε. Σε 5 λεπτά έχετε έκριση και με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς για να διαλέξετε ανάμεσα στα χιλιάδες προϊόντα από το πλαίσιο. Πρόγραμμα δόσεων μήνα-μήνα από το πλαίσιο για εύκολες αγορές, χωρίς κάρτα, χωρίς αναβολές, για να απολαμβάνεις απρόκειται φυσικά για τηλεόραση τον αγώνα και τις καθυστερήσεις του στην οθόνη που σας αξίζει. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, επιστρέφουμε με Football League και όχι μόνο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Ξεχάσαμε σήμερα στον Εφραίμ. Έχει κανένα Εφραίμ, Εφραιμία. Α, ένα κύριο που ήταν στο Άγιον Όρος. Σοβατοπέδι. Ξέρετε του κύριου. Σοβατοπέδι, σου είπε κατευθείαν, ναι. Κύριο, μα μου λέει, ναι. Θα πήγαινε. Πρόσεξε, μην πούμε τίποτα, ναι. Μου λέει, ναι. Ναι. Θα πας ποτέ στο Άγιον Όρος. Λέω, κοίταξε, μην πήγα. Εγώ πήγα, τον γνώρισα, ναι. Τον είδα τον Εφραίμ. Ναι, αλλά δουλειά έκανες.
Τι δουλειά να κάνω. Εγώ πήγα, για να ηρεμήσω δύο μέρες, να γαλινέψω. Πήγα, έμεινα και σε ένα πάνω στο βουνό, σε ένα, στον Πάτρε το Δωμέτιο να είναι καλά. Έτσι μας φιλοξένησε ο άνθρωπος όμορφα. Εγώ φίλε, άμα δεν κάνω καμιά χορηγία, δεν πας. Δεν πας ούτε, ναι. Άμα μου δώσει καμιά χορηγία. Ναι, αλλά είπαμε, δεν είναι όλα λεφτά. Είναι και η γαλίαση της ψυχούλας, η μαρμίτα της ψυχούλας, Κωνσταντίνε μου. Τι μαρμίτα της ψυχούλας. Δεν θέλει να γαλιάσει λίγο ψυχούλας. Δεν χρειάζεται λεφτά η ψυχούλα. Αυτό στη Νέα Δημοκρατία με τα γυαλιά που η γυναίκα του δούλευε. Ποιο. Και ο Βουλγαράκης και αυτή πήγαινε για να γαλιάσει καρδιά. Α, αυτή δεν ξέρω τι πήγανε. Εγώ μιλάω για την πάρτι μου. Καλημέρα στο Super Duper Δίδυμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε τρελή ενέργεια. Σοβερό κάμα το είμαστε. Άντε, λες, σας περιμέναμε. Το μήνυμα ήρθε νωρίτερα. Ναι. Πολύ νωρίτερα. Το Μακεδονία εξακουστεί. Ναι. Το γενικεύω. Σηκώθηκε όλη η τούμπα στο πόδι, έτσι. Ναι. Δεν φώνασε. Τσακαλώτος. Δεν φώνασε. Ο κόσμος ασχολείται μόνο με τη Μακεδονία, με τους πολιτικούς τους έχει όλους βάλει χι. Όλους. Ναι. Όλους χι. Ναι. Ο κόσμος. Δεν λέω για τη διοίκηση, ναι. Μην μπερδεύεις πράγματα. Κοίταξε, τον κόσμο χρησιμοποιούν οι διοικήσεις για να περνάνε τα μηνύματά τους στο πολιτικό κομμάτι. Το πέρασε και ο κόσμος, η διοίκηση όμως το μήνυμα. Το πέρασε γιατί και ο κόσμος περνάει μηνύματα. Και τι πέρασε, τι είπε. Ότι εμείς είμαστε Μακεδονία ελληνική. Δεν μας ενδιαφέρει εσείς με ποιους έχετε καλές σχέσεις. Τι λέμε. Από τη συγκίνηση είναι. Α, συγκίνηση για τους 10 που τους μπαχαλάκιδες μου έκανες ολόκληρο θέμα μια άλλη φορά. Ολόκληρο το γήπεδο σου λέω. Στην 4 πλακώνονται οι κομμουνιστές με τον Ιωσήφ. Ό,τι θέλω να πλακώνονται. Ναι, ό,τι θες να πλακώνονται. Και να σου πω και το άλλο. Να με πεις. Δεν μου λες. Ναι. Αυτοί που πάνε στο συλλαλητήριο, πόσα λεφτά παίρνουν το μήνα. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, ποιοι πάνε και πώς πάνε. Δεν ξέρω, στρώματα τα οικονομικά. Δεν ξέρω ποιοι πάνε. Μπορεί να πάνε και πλούσιοι. Δεν πάνε μόνο φτωχοί. Κανένα πλούσιο δεν πάει. Κανένα πλούσιο δεν πάει. Μέχρι 800 ευρώ, μάξιμου. Κάτω από χιλιάρικο. Κάτω από χιλιάρικο. Κανένα τετραψήφιο δεν πάει σε συλλαλητήρια. Τρολόσε, ρε. Ναι. Έτσι καταλέγω. Έτσι να το τσεκάρει. Ναι. Γιατί οι πλούσιοι δεν πάνε στα συλλαλητήρια. Ναι. Να φωνάξουν. Ο Αχιλέας ξεφωνίζει, λέει, του που έπιασε, λέει, ο Κουμπαράκος, λέει, τον Άκουμ, αυτός έβαλε δύο γκολ. Ο Άκουμ έβαλε και στα άλλα μας γκολ. Τρία γκολ τον έχει ακυρώσει. Όταν έκλαιγε εσύ για τον Πρίγκο. Το έλεγε. Το έλεγε. Θα είμαστε δίκαιοι. Θα σε δώσει και θέαμα αρκεί. Να μην κάνουμε κριτική το φορ. Σωστή. Να πήγε και από την περιοχή εδώ σε θα είμαστε δίκαιοι. Συγκρίση μας. Θα είναι από την περιοχή. Θα κάνει το χάφι, υποτίθεται. Και όταν μπει μπάλα στο κουτί, πρέπει να είναι ο πρώτος που θα μπει στο κουτί. Ναι. Γιατί αυτός έχει στιβικές. Αυτός είναι άσο, είναι. Δεν είναι Μουσλίμοβιτς που φτάνει στην περιοχή. Ναι. Και όταν πηγαίνει μπάλα μέσα, δεν έφτανε. Ναι, δεν έφτανε. Δεν έφτανε, ναι. Ο Κουμπαράκος με έναν είναι πολύ άδικος. Εγώ. Εσύ. Ποιον. Με έναν. Με τον Λουτσέσκο. Ποιον. Με τον Λουτσέσκο. Και εσύ και αρκετούς που σε ακούνε και σε πίνουν νερό στο όνομά σου. Δεν τον πάω. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Ναι, γιατί και οι φάσεις και τα γκολ που έχει βάλει ο Πάουκ πάλι είναι δουλεμένα. Γιατί μου το ξεφώνησε για το μεσοπιθετικό κομμάτι. Πάντα. Και αυτά είναι δουλεμένα. Όπως ξεφώνησε. Ακόμα και η κομπίνα στο κόνε που βγαίνει ο Μάτσο από πίσω δουλεμένο, όλα δουλεμένα είναι. Τι κομπίνα είναι αυτή. Δεν είδες πως βγήκανε από πίσω ο Μάτος, πως βγήκε 1-2 και βγήκε μόνος του. Ο Μάτος έχει το πλεονέκτημα να έχετε διαγώνια και να παίρνει το πρώτο δοκάρι. Ναι. Βάζει πλάτη τον αντίπολο γιατί είναι εκρηκτικότατος. Πολύ γρήγορος. Και αρκτικότατος. Ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται και η κομπίνα. Κομπίνα είναι αυτό που έγινε με την Μπενφίκα, αυτό είναι κομπίνα. Το γκολ που έβαλες. Αυτή είναι κομπίνα. Ο φίλος σου που σε κράζει να σε αγαπάει. Λέει πρόταση από Λαχλή για Άκμο 10 εκατομμύρια και τον Πρίγιο πίσω. Αν ήταν ο Ραπ στη θέση του Ιβάν θα τον έδινε. Εγώ όχι ποτέ. Το όχι, πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ θα ανέβαζα τη ρήτρα του ΑΚΠΟΜ. Έτσι. Το είπα και χθες. Το πρώτο πράγμα σήμερα και όλα τσούμπα έλα εδώ πόσα παίρνει 300, θα πάω 500. 600. Ναι, και η ρήτρα σου πάει 15 από 8. Γιατί είναι 8 η ρήτρα του τσούμπα. Το λέμε τώρα. Ναι. Συμφωνούμε. 100%. Φύγαμε παρακάτω. Ρε, έπεσα από την καρέκλα, λέει. Πες μας τι πίνεις και δίνεις. Από εκεί που τα μπακ του Πάου Μάτος Βερίνια ήταν γερασμένοι όλη τη χρονιά και τους έβαζε μπαλονάκι, τώρα λέει τι ζούμε. Λέει ο φίλος μας που σε ξεφωνίζει, αλλά σε αγαπάει. Του απαντώ. Του απαντάς, ναι. Η ποιότητα του Μάντος και του Βιερίνια είναι αναδιαφυσβήτητη, που λέει και ο Κόκκινος. Είναι, χωρίς πλάκα τώρα, χωρίς οπαδικές παροπίδες, τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα με διαφορά. Και το καλύτερο στόπερ είναι ο Βαρέλα. 100%. Ένα λεπτό όμως. Ναι. Όταν αυτοί είναι 33 χρονών, πρέπει να τους κάνεις μια διαχείριση. Και όταν σας έλεγα αποκλειστείτε από την Ευρώπη, βλάχοι. Το έκανε ο μεγάλος Λουτσέσκου. Ναι. Που το ξεφωνίζανε κάποιοι. Το έκανε, ουσιαστικά το έκανε. Φύγετε από την Ευρώπη, βρε βλάχη. Τι δουλειά έχετε με την Ευρώπη. Θα πεθάνει ο Βιερίνια με το Μάτι. Ναι. Α, πα στην Ευρώπη. Το και έκανε. Να πα από το Κορδελιό, θα πα στην Ευρώπη. Το έκανε. Κάτσε λοιπόν έξω σε ένα στόχο δεύτερο. Α στην Ευρώπη. Κάνε και κάμια δίρε, κανένα τζίλο. Ποιο τον έδιρε να μείνει και μια εβδομάδα ξεκούραστο στο Βιερίνια με το Μάτο. Όχι, εμεί άλλοι ασχολήθηκαν. Εμεί είπαμε σίγουρα. Ο πρωτοπόρο δεν ασχολείται. Ασχολείται. Ο πρώτο με διαφορά ασχοληθεί με του διαιτητέ τι κάνουν. Δεν με νοιάζει ποιο έδιρε τον τζίλο. Λίγο με ενδιαφέρει. Ναι. Με ενδιαφέρει που έγινε διακοπή του πρωταθλήματο και οι ομάδε οι οποίε είχαν κουρασμένου παίκτε στη Λάζαρου, Βιερίνια,
Πέλκα. Έφυγαν. Θέλαν ανάσες αυτοί. Πήραν φρεσκαδούρα. Θέλαν ανάσες. Το απαντώ του φίλου. Ναι, το απάντησε. Παρακαλώ. Θέλαν ανάσες, αλλά δεν γίνεσαι αρχή τη χρονιά όμω να μου του συγκρίνετε με μπακ άλλων ομάδων. Δεν θα πω πάλι τα παιδιά για να μην τα αδικήσω. Ναι. Είναι μακράν ότι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε μπακ. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Με ρωτάει ένα στο κινητό γιατί. Σε ρωτάει, ναι. Γιατί λέει, είπε καλά έκανε και πέρασε η συνθήκη των Βεσπών. Πρεσπών. Ναι. Του απαντώ. Το είπα χθες και δεν τα άκουσε. Το λέω για δευτερόλεπτα. Ευτυχώς του είπα πέρασε η συνθήκη των Πρεσπών, γιατί αν δεν περνούσε, φυσικά δεν θα ήταν γιατί θα κάναμε εμείς κάτι, οι άλλοι θα πάλι θα την περνάγανε ή δεν θα την περνάγαν. Θα δημιουργούσαμε ένα κύμα πατριωτών, καπηλευτών, όπως δημιουργήσαμε ένα κύμα κομμουνιστών, καπηλευτών με το Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Θα είχαμε ένα Πολυτεχνείο από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Θα χτιζόταν καριέρες, λαμογές, χεριές. Θα έλεγε εγώ ήμουν πατριώτης του Πολυτεχνείου. Θα δημιουργούσαμε ήρωες της Μακεδονίας. Ναι. Κακός. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θέλω να διαβάσω το φίλο μου το μήνυμα του Ψύχρα. Περιμένω, λέει, στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ όπως ο γύφτος του αλουμίνιο. Περιμένω να γελάρει η ομάδα του Λουτσέσκου που μοιράζει πόνο και τα ρήφες. Περιμένουν αυτοί να κερδίζουν με το χέρι. Περιμένουν αυτοί που παίζουν φιλικά με την Τρίπολη και τον Αστέρα Β. Ναι. Περιμένουν αυτοί που κλάταραν με τα πιτσιρίκια. Περιμένουν και άλλοι που θα καθάριζαν την πόλη. Μπαίνουμε στο Φλεβάρι, ετοιμαστείτε για γούστα. Λέει το φιλαράκι μου ο Ψύχρας. Ο Γιάννης έστειλε και αυτό ένα μήνυμα. Ο Παπαλεοντίου. Καλημέρα, παιδιά. Πες κάτι για μπάσκετ, ρε φίλε. Παοκάρα λέμε σώος. Τι να πούμε για μπάσκετ. Θα πούμε για μπάσκετ τώρα και μετά πάμε. Λοιπόν, στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ έχει μία. Πάρα πολύ καλή ομάδα που δυστυχώς είναι απλήρωτη. Τα παλικάρια είναι όντως σκέρβερ, είναι παλίκαροι. Παίζουν απλήρωτοι, κερδίζουν την Άγια Πλάκα. Κάντε έρανο. Κάνουνε. Ουσιαστικά δεν είναι έρανος. Υπάρχει ένα. Όποιος θέλει να βοηθήσει, το ΠΑΟΚ Alive. Έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει 5, 3, 5 ευρώ να σωθεί η ομάδα. Ξαναπέστε τι είναι το ΠΑΟΚ Alive. Κρατήστε τον ΠΑΟΚ ζωντανό. Ναι. Δεν υπάρχουν φράγκα. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε φέτος τα 200-300 του Σαββίδη. Μην γίνει αντιλέσχη του Άρη. Τα λεφτά ποιο τα παίρνει. Η ομάδα. Ποια ομάδα. Ποιος είναι. Άμα βάλω εγώ τα. Τον Πρέλεβης δεν τον εμπιστεύεσαι. Κανένα σέρβο δεν εμπιστεύομαι. Τον Ζουνατζή, τον Τέλη, τον Νίκο, τον Σταυρόπουλο δεν του εμπιστεύεσαι. Κανένα δεν εμπιστεύεσαι. Και εμείς του εμπιστευόμαστε. Ναι, θα σου πω εγώ. Ναι. Επειδή έχω πάθει πολλά στη ζωή. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, να βάλω εγώ λεφτά. Ναι. Ο αριθμός λογαριασμού τι θα λέει εκεί. Keep out alive. Keep out alive. Ναι. Μπράβο, σου πω εγώ πάντα λεφτά. Ναι. Keep out alive. Θα μάθουμε αν δεν πούμε. Keep out alive, ρε. Μπορεί να μαζέψω δηλαδή η εκκλησία, ξέρω εγώ, τάδε. Ναι. Για τους φτωχούς. Ναι. Που πάνε τα λεφτά, ρε. Ναι, ξέρεις. Για την εκκλησία ρωτάς. Ναι. Ναι, για τον ΠΑΟΚ θα φανεί αν πάνε τα λεφτά εκεί ή όχι. Γιατί θα δούμε αν θα φεύγουν οι παίκτες ή όχι. Θα μας πει στον αριθμό λογαριασμού. Ναι. Διαχειριστεί όνομα επίθετο. Ναι. Και την κίνηση των λογαριασμών. Θα τα δώσει. Άστε τι πάω καλά. Φιλαράκι μου, αδερφού. Πολύ καλός μου φίλος ο Θόδωρος. Ο Αλεπίδης το έχει φτιάξει όλο το πρόγραμμα. Μπορούμε να μάθουμε να πάσουμε. Αλεπίδης. Αυτός που έχει φτιάξει όλο το κόνσεπτ το κοιπάω δηλαδή καλά. Δηλαδή τα 10 ευρώ θα πάνε στην ομάδα ή θα πάνε αλλού. Θα φανεί. Αμέσως θα φανεί. Γιατί στην Ελλάδα φαίνεται ότι πάνε αλλού. Ναι, η ομάδα, οι παίκτες είναι απλήρωτοι. Οι παίκτες είναι απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες. Έτσι είναι πολύ καιρό πίσω. Έχουν φύγει ήδη δύο παίκτες από την ομάδα. Θα φανεί αν. Τα λεφτά δεν πάνε στον τόπο, θα φύγουν να φεύγουν οι παίχτες. Γιατί έχουμε δημιουργήσει ήρωες και ιστορίες. Ναι. Εδώ το Χριστόδουλο που όταν άνοιξαν την περιουσία του βρήκανε το χρυσάκι του κόσμου. Ναι. Άντε τώρα. Εντάξει, λέει, μην είσαι τόσο άδικος, λέει, με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Έλειπε ο καλύτερος παίχτης της, λέει, χθες. Ο Μάνταλος, λέει, μεγάλη απώλεια. Εντάξει, για το χέρι του Μάνταλου είπαμε τα ΜΜΕ. Είδατε τι όμορφα, τι τακτοποιημένα το έκανα γαργάρα. Μάλιστα κάποια είπαν ότι δεν έγινε και χέρι. Συνέρτη. Τι είναι έρτη. Τι είναι έρτη, τηλεόραση με, τι είναι, δεν ξέρεις τι είναι έρτη. Όταν έξι γιατί φώναζες. Εγώ δεν βλέπω, τίποτα, άσε με εμένα. Εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Όταν έξι. Ίντερνετ μόνο και. Βρε, όταν έξι επί Νέα Δημοκρατία, γιατί φώναζες. Εγώ. Ναι. Δεν φώναζε αυτό. Δεν φώναζες. Δεν ασχολήθηκα καν. Ποιος ελέγχει την ΕΡΤ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Που πέρσι μου έκλειψαν πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ. Α, τους διώξε ο Ιβάν. Ναι. Το διόρθωσαν μετά βέβαια γιατί κατάλαβα ότι δεν γίνεται πήρε, να μας βγάλουν τρελούς. Πήρε τηλέφωνο ή πάει ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ποιος πήρε. Πήρε τηλέφωνο ο απλός φίλος που λέει ρε παιδιά, ναι. Αφού την παίρνει την μπάλα με το χέρι. Ναι. Γιατί λέτε ότι είναι καθαρό το γκολ. Τώρα την ΕΡΤ εμείς τους πληρώνουμε αυτούς. Φυσικά. Καλά να πάθετε. Και εσύ. Κι εγώ. Εσύ καλά να πάθεις. Παρακάτω. Πάμε Football League, πάμε Ηρακλάρα. Όπου έκανε ξυγυρισμένο διπλό μέσα στον Μπέο. Λοιπόν, έλα, βγάλω τα κοιτάπια σου εδώ τα χαρτιά τώρα. Έλα, 3-5-2 και ο Ρόκα. Προπονητής Ελευθερόπουλος. Τα είπαμε, δεν υπάρχει. Τέσσερις παίκτες στην άμυνα. Ναι. 10 μέτρα απόσταση ο στόπερ από τον άλλο στόπερ. 10 μέτρα απόσταση ο στόπερ με το δεξί τον μπακ. Ο χαφ στα 17 μέτρα. Ο άλλος ο χαφ στα 20. Πάρ την τεσσάρα σου. Πάρ το τετράμπαλο, ναι, βέβαια. Πάμε στο Ρόκα τώρα. Τι του είπα εγώ για το Ρόκα. Σοβαρός προπονητής. Πολύ καλός. 3-5-2 θα μας παίξει.
είναι ανερχόμενος. Γιαννίτσης δεξί στόπερ, ναι. Αριστερό Μουνιώθ, Ζιαμπάρης κεντρικό στόπερ. Ο Γιαννίτσης παίζει και δεξί μπακ, ο Μουνιώθ και εξάρι και τριάρι. Σωστά. Πολύ καλός ο Μουνιώθ στον τεμπούτο του παρεμπιπτόντος. Πολυσύνθετη τριάδα στόπερ. Ναι. Κουτρομάνος δεξί μπακ, Βίτλς. Ο Βίτλς, αυτός είναι όλα τα λεφτά. Ωραία. Γιατί τον Κόζαρα το έβλεπα το μάτς του Ηρακλή, το ρούφιξα. Βίτλς, full back, μέχρι το 90 έτρεχε. Πάμε με δύο Καύκας να φέρει που παίζει και δεξί μπακ και Κοστούρα, δηλαδή παίκτες που παίζουν δύο θέσεις. Ναι. Μπροστά ο Ντούνης και όχι ο Κλέιτον. Ο αργός ο γέρος. Βρε, έβαλε τρεχαντήρια, έβαλε δυνάτος είναι δεκάδα. Ο Νιάκου, ναι. Και ο Περόνε δεύτερο φορ σε λίγα μέτρα. Ναι. Πάλε παίξει εσύ με 4-4-2. Να δείξεις θέαμα, να φας τρία γκολ και να μείνεις. Λοιπόν, ο Ηρακλής βρήκε προπονητή. Τα βρήκε τον ναι. Το βρήκε τον προπονητή. Και βρήκε όμως και παίχτες, δεν υπήρχαν αυτοί οι παίχτες. Έχει σωθεί πολλοί κόσμος με το 5-3-2, αν ξέρετε να το παίζετε. Ναι. Φροντιστήριο σας κάνουμε. Ναι. Όποιοι θέλετε να παίξετε 5-3-2, σας κάνουμε φροντιστήριο ιδιαίτερα. Γιατί κάποιοι δεν ξέρετε να το παίζει. Πήρε και παίχτες. Και συνεχίζει να παίρνει παίχτες ο Ηρακλής. Okay, κοντάζοντας πάνω σε αυτό το 3-5-2 που γίνεται 5-3-2 ενίοτε όταν αμήνεται. Μπράβο. Μεγάλο διπλό του Ηρακλή. Βέβαια. Μέσα στον Πέο, 0-2. Σωτηρίας. Γιατί σωτηρίας. 9 βαθμούς πίσω από την άνοδο είναι ο Ηρακλής. Πού είναι, λέει. Και έχει την Κέρκυρα μέσα στο Καφαζόγλιο. 32 ο Βόλος, ναι. 29 η Κέρκυρα, 25 η Λάρισα, 23 ο Πλατανιάς, 21 ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος είναι. Η μεγάλη αποκάλυψη. Πόσο έχει ο Ηρακλής? 20. Ο δεύτερος πόσο 29. Έχει. Και έχουμε ακόμα έναν ολόκληρο γύρο. Μάλιστα. Με το Ηρακλής Κέρκυρα να είναι στο Καφτατζόγλου. Ωραία, πράγμα. Κερδίζεις και πάσο μείον 6. Ο Ηρακλής, ναι. Ο οποίος το ξαναλέω και προπονητή βρήκε και κατάλαβε τι δηλαδή, παίχτες χρειάζεται. Τώρα ο Ηρακλής πάει για άνοδο. Ναι, να έρθει. Εγώ δεν θα πω για πρώτος, αλλά να πάει μπαράζ να παίξει. Ο έκτος από το τέλος πόσους βαθμούς έχει? 14. Είναι ο στο συνέξι. Ο έκτος από το τέλος. 14. 1, 2, 3, 4. Ο Κισαμικός έχει 15. 15, ναι, 15. Και ο Ηρακλής έχει. 20. Καλά είναι. Καλά είναι. Κάτω θα κοιτάς. Όχι, με την ομάδα να κάνει διπλό μέσα στην έδρα του Βόλου θα κοιτάξω ψηλά. Αν μπεις μέσα σε ένα μπαρ, ναι. Που έχει 10 σερβιτόρες και, ναι. Και σε δύο μπαρ τώρα. Μαύρους, καλό μπαρ. Και δύο μαύρους. Ναι. Και σου κλείζω τα μάτια. Ποιο θα μου κλείσω, μα σερβιτόρες ή μαύρο. Και σου λένε να πιάσει κάποιον. Να πιάσω κάτι, σερβιτόρο θα πιάσω. Ναι, να μην πιάσει το μαύρο. Όχι, το μαύρο εκτός αν δεν το δω, ρε φίλε. Αν δεν το δω, το μαύρο έχει πολύ σκοτάδι. Το πρώτο στόχο. Με αυτό θα με πιάσω, εγώ θα το πιάσω το μαύρο. Πρώτο στόχο όταν πιει στο μπαρ να γλιτώσει από το μαύρο. Μετά πρώτο στόχο όταν πα στο μπαρ είναι να κλείσει το μάτι σερβιτόρα. Α το μαύρο. Με το μαύρο δεν παίζω μπάλα εγώ. Δεν θέλω να ασχολούμαι με του μαύρου. Πρώτα κάνει φίλο το μαύρο και λε. Για μη σε αρπάξει. Μην σε αρπάξει. Ναι, ο μαύρο. Και μετά πα. Και μετά πα στο μπαρ. Άρα η άμυνα πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα η άμυνα και όποιο το κατάλαβε, το κατάλαβε. Ομάδες που πρωταγωνιστούν, όλες έχουν πίσω συμμαζεμένο το 0. Το 0. Μπροστά να βάλουμε ένα γκολ. Δεν πάει να μαρκάρει ο Χαφ, ο Κοντός, το Μαρκόφσκι, κύριε στον Άρη. Το Δελιζίση θα βάλετε εκεί. Εκεί χάνονται τα μάτς. Σωστά. Δεν χάνονται. Σωστά. Άμα ο Γκαρσία δεν τρίπλαρε και δεν έκανε. Ναι. Κάτσι. Λοιπόν, ο Ηρακλής 0-2 με στο Βόλο. Είπαμε νίκη που αλλάζει δεδομένα. Πλατανιάς Απόλλων Λάρισας Κουλούρια 0-0. Μεγάλη νίκη και του Απόλλων Απόντου. Έτσι, σωτήριας. Τι σωτήριας, έσπρος πάει από 21, πάνω το Ηρακλήνο ο Απόλλωνας. Εντάξει, σωθεί, εντάξει. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα σωτήριας για τον Απόλλωνα. Τώρα βέβαια δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει και για άνοδο, έτσι. Ναι. Αλλά η ομάδα με λίγα έχει κάνει ήδη πάρα πολλά. Τα εύσημα πρέπει να τα δώσουμε στον... Ναι. Δεν είναι. Ναι. Βέβαια, στο φιλαράκι τον... Το φιλαράκι σου πέσε τώρα φυγαστικό του Καλατζίδη. Ναι. Λοιπόν, Κέρκυρα γυναικός 1-0 το πήρε, Κέρκυρα έστω και δύσκολα. Δόξα Δράμας Κισαμικός 1-0 το πήρε και ο Πύρος. Ποια δόξα θα. Ναι. Καραϊσκάκης Αργοτέλης 1-0 και Αΐτος Πάτων Τρίκαλα 1-1. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική αυτήν την εβδομάδα τόσο στη Super League αλλά και στην Football League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννηνα στην Τούμπα 5 και 4 την Τετάρτη. Την Πέμπτη 7 η ώρα παίζει ο Άρης. Ναι. Στα πηγάδια θα πας μου πεις ναι. Ψήνεσαι να πας. Ψήνομαι. Πέμπτη είναι το μάτς, 7 η ώρα το μάτς. Τετάρτη είναι ο ΠΑΟΚ 5 και 4. Και έχουμε και τον Ηρακλή να υποδέχεται ψέματα. Ο Ηρακλής που είναι? Δεν παίζει μεσοβδόματα, δεν παίζει. Έχουμε την Ηρακλής Πλατανιάς 2 του Φλεβάρι. Ηρακλής. Ηρακλής Πλατανιάς. Ναι. Μεσοβδόματα γίνονται τα παιχνίδια που δεν είχαν. Φτάνε, πάμε στην Ευρώπη, μωρέ. Πάμε λίγο Ευρώπη, ναι. Πάμε λίγο Ευρώπη. Πάμε Ευρώπη. Εκεί που έχουμε. Τι είδα. Θα σου πω τι είδα. Δεν είδα τη Γιουβέντους θες. Ναι. Γιατί προτίμησα να δω μια σειρά με την Τζέννη. Έτσι, το The Punisher. Την Τζέννη δες.
Την Τζέννη, ναι, την Τζέννη. Να δούμε μια σειρά με την Τζέννη, λέω μαζί. Λέω φτάνουμε πάλι. Σινεμά πήγες. Όχι σπίτι. Σπίτι δε σειρά. Σπίτι, ναι. Δηλαδή μπορεί να δει τη Γιουβέντους και δε σινεμά. Μάλιστα. Ναι, άραξα με την Τζέννη λίγο να χουχουλιάσω, ρε φίλε. Χουχουλιάσμα να δούμε λίγο τη σειρούλα μας. Ναι, φτάνουμε την μπάλα. Πήγαμε, είδαμε, κάναμε. Δεν είδα Γιουβέντους. Αλλά διάβασα, έμαθα, είδα στιγμιότυπα. Δεν έχασε ούτε και χθες. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, στο 60 το έστριψε με τον Ρονάλντο να βάζει γκολ πάλι στο 88 και η Γιουβέντους και αυτή να έφτασε τα 20-21 μάτσα ήττητη. Πέρασε και από το Ολυμπικό με τη Λάτσιο. Στα υπόλοιπα μάτσα ματσάρα Αταλάντα Ρώμα 3-3, αυτό το είδες. Τι να δω μωρέ, την Γιουβέντους 20 βαθμούς απάνω, πρωτάθλημα είναι αυτό. Δεν είναι 20, 8 είναι. 8, είναι σαν τον ΠΑΟΚ, ίδια φάση είναι. Ο Αντζελότη με τα χάπια είναι δεύτερος. Ναι, ο Αντσελότη είναι μαζί με την Νάπολη. Το παιχνίδι αυτό έμεινε 0-0 Μίλαν Νάπολη, έτσι δεν είχαμε κάτι. Εκεί αμάν αμάν. Πρώτη Γιουβέντους με διαφορά, ακολουθεί η Νάπολη. Τρίτη Ίντερ που έχασε από την Τωρίνο. Οι προπονητές, οι Έλληνες, να κοιτάνε λίγο ιταλικό ποδόσφαιρο πώς θα κάνουν άμυνα. Σωστά μιλάς. Το καμπιονάτο είναι πρωτάθλημα που μπορούν να το αντιγράψουν. Ναι, ναι, σωστά μιλάς. Πάμε Bundesliga, εκεί όπου δεν ξέρω αν είδες, γιατί αυτό το είδα. Την Γκολάρα. Την Dortmund. Είδε Dortmund. Το 5-1 είδα, ναι. Το 5-1. Η Dortmund δεν αντέχει. Έτσι παίζει καλά, σκοράρει εύκολα. Έχει Ρόις, έχει χίλιου γιο στην επίθεση. Μ' αρέσει και η μπάλα που παίζει γιατί είναι γρήγορη. Ναι. Και παίζει με το χώρο πολύ. Ναι. Βέβαια βρίσκουν πολύ ανοιχτές άμυνες και τετράδες. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάζει ο Έλληνας ο προπονητής Bundesliga. Δηλαδή αν ο Νάγκελσμαν δεν κάνει μεγάλη καριέρα. Θα είναι αν πάρει τη φιλοσοφία του αμυντικού παιχνιδιού του γερμανικού πρωταθλήματος. Ναι. Είναι το που λένε μου ο Νάγκελσμαν. 2-4 έκανε. Χθες που έπαιζε. Ο Νάγκελσμαν έπαιζε 0-4 σε φορτούνα. 0, ναι. Ψέματα, ρε. Στην Φράιμπουργκ 2-4. Για τη λειψία λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας δώσω την κολάρα του Δόνη. Ο οποίος έβαλε ένα υπέροχο γκολ στην Μπάγεν. Ο Εκστρέμ. Εξτρέμ έπαιζε φορ χθες όμως. Ναι. Κορυφή τον είχε, έβαλε ένα γκολ ακόμα το βλέπει ο Νόερ. Ήθιστε πολύ να βάζουν τους εξτρέμ. Οι οποίοι είναι γρήγοροι και έχουν σκοράρισμα, τους βάζουν δεύτερο φορ. Ποτέ δεν μπαίνει μόνος του στην 11η φορ. Σωστά. Πάντα έχει στην πλάτη άλλο και πάντα υπάρχει το 4-3-3. Ενδιαφέρον στην Bundesliga πάντως. Η Dortmund 48, η Bayern 42, θα έχουμε μάχη. Καλό. Από τη στιγμή που υπάρχει και Bayern Dortmund. Εντάξει, έτσι, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Κύπελλο Αγγλίας, είδες καθόλου Manchester, ρωτά εδώ Πάρις. Είδα τη City. Α, είδες τη City που έκανε το πλάκα. Έκανε πλάκα. Δεν είδες την πλάκα. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί έβαλε σχεδόν τη βασική ομάδα. Ναι. Ενώ. Με λύπη μου βλέπω ότι πάει να υποβαθμιστεί το κύπελλο Αγγλίας. Κακός. Ένας θεσμός. Ο ιστορικότερος θεσμός. Το πιο παλιότροπο που υπάρχει ever είναι. Έχει υποβαθμιστεί γιατί πολλές ομάδες οι οποίες έχουν πρωτάθλημα και Champions League τη βλέπουν σαν μπελά. Υποχρέωση. Ναι, το βλέπω σαν μπελά. Βέβαια και η Μάντσεστερ δεν το είδε σαν μπελά. Τρία έριξε μέσα στην Arsenal. Και επίσης πρέπει να μιμηθούμε το πώς διεξάγεται το κύπελλο Αγγλίας. Να φέρουμε τους μονούς αγώνες όπως είχαμε παλιά. Σωστά. Τα νοκάουτ. Ναι. Εντάξει. Και κάποια στιγμή. Και αν το μάτς είναι ισοπαλία, τότε θα αλλάξει έδρα. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε ημερομηνίες, έχουν εντύπωση. Δεν ξέρω τι δεν ξέρω γίνεται. Ή δεν ασχολούνται καθόλου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως η Μάντσεστερ συνεχίζει με τον Σόλσκε να σκορπάει και να μοιράζει τρίμπαλ. Έτσι. Τρομερή αναγέννηση μετά την φυγή του Μουρίνιο. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα συνέχισε τις νίκες. Με Μέση τριάδα, η βασική ομάδα. Με Μέση, ακριβώς. Πολύ καλή ήταν πάντως και η Ρεάλ χθες το βράδυ. Αυτή να λίγο έτσι ψιλοχάζεψε κάποια στιγμή. Όποιος ποντάρει τη Ρεάλ τώρα είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Γιατί έκανε την κοιλιά τη μεγάλη τη ζήτη και τώρα τη βλέπω ανεβαίνει. Ανεβαίνει η Ρεάλ μαζί με τη Σεβίγια. Την προσπέρασε μάλλον τη Σεβίγια. Έφτασε 39-36 Σεβίλη. Η Ατλέτικο Μαδρίτης και Αθήνα με το κλασικό 2-0 τη Χετάφε. Αλλά η Μπαρτσελόνα, το ξαναλέμε, είναι σταθερά πρώτη και Αθήνα στο συν 5. Ναι. Μπαρτσελόνα στο συν 5. Ντόρτμουντ στο συν 6. Η Γιουβέντους βέβαια έχει πιο καθαρή διαφορά. Είπαμε μετά τη χθεσινή της νίκη έχει πάει στο συν 11. Έτσι. Η Γιουβέντους, έτσι. Πάει. Συν 8 ο ΠΑΟΚ. Πάει. Είναι ομάδες που προπορεύονται. Για το 6-2 στην Ολλανδία θα μας πεις κάτι cool. Άσε ρε φίλε, χι το είχαμε αυτό. Φέγαινε ο Τάγιαξε. Τι 6-2 ήταν αυτό. Αυτό ήταν over 3,5 από το 30 λεπτό ρε φίλε. Σωστά μιλάς. Με τον Φαμπέρση να κάνει παπάδες. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε. Τον Άγιαξ να χάνει ένα. Δέρμπι μίσου είναι αυτό βέβαια στο Ρότερνταμ. Σκοτώνονται έτσι. Είναι Ολυμπιακό σπάνιο. Πιο λογικό να βγει αυτό το μάτι. Έλατε. Και ήρθε 6-2 το παιχνίδι. Εγώ να σου πω ένα μαντίο που πίστευα Άγιαξ γιατί τον έβλεπα σελνιασμένο αλλά υπολόγιζα χωρίς τον Φαν Πέρση. Καλημέρα λέει. Ούτε ένα λεπτό λέει δεν αφιερώσατε στον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ηγέταρος Φορτούναρος Αρχιγάρα. Καλός. Καλός φέτος ο Φορτούνης. Είναι καλός. Το κακό για αυτόν. Ναι.
είναι ότι θα θυμάται την καλύτερη του χρονιά να μην παίρνει πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι το κακό για αυτόν. Ενώ σε χρονιές που είχε δίπλα του παιχταράδες και. Το σηκώναν οι άλλοι. Το σηκώναν οι άλλοι. Φέτος είναι αυτός που σηκώνει τους άλλους. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά βλέπει την πλάτη του πάκου. Όχι, εμένα με νοιάζει τα παιδιά που ναι. παίζουν να παίρνουν βελτίωση. Φέτος βελτιώθηκε πολύ ο Φορτούνης. Θέλω τα παιδιά έτσι. να παίρνουν βελτίωση άσχετα που παίζουν σε οποιαδήποτε ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και πρέπει να τα λέμε. Έτσι. Όπως είπαμε για τον Μπέλκα παλιότερα. Και δούλεψε πάρα πολύ ο Φορτούνης το καλοκαίρι έτσι. Και φαίνονται αποτελέσματα. Για τον Κουλούρη παλιότερα. Ναι. Ότι παίρνουν παραπάνω από τη δουλειά που κάνουν. Παίχτες που ναι. βελτιώνονται είναι πάντοτε φίλοι μας. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι φίλοι μας οι τεμπέληδες, οι αλκοολικοί. Οι πρεζάγκηδες, ναι. οι τατουαζάγκηδες. Αυτούς τους θέλουμε, έτσι. Δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε. Είναι κατά. Είμαστε κατά. Όχι. Τσιγάρο, ποτό. Μακριά. 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 Ναι. Από Στριπτιζάδικο σε μπαράκι σε πάει ο άλλο. Τι άλλο θες σήμερα. Ναι, δεν ξέρω τι τον έπιασε τον Κωνσταντίνο. Ναι, σήμερα πήγες παντού. Τι, πρόσεχε να πεις. Ναι. Στα νιάτα του, ναι. ο Κουλιανός όταν ήταν ελεύθερος. Ναι, έτσι, μπράβο Κωνσταντίνο. Έκανε, πώς λένε, εξορμήσεις. Μπαμπάτσικη. Ναι. Στα μπαμπάτσικα τρώγαμε, αλλά κάναμε μπαμπάτσικη ζωή. Έτσι. Ναι, έκανε ασχοληθήκαμε. Τα κιλά τα πήρε εκεί. Τα κιλά τα πήρα μετά με την Τζένι, άσε τα κιλά. Ναι. Μετά χαλαρώνει, τρως, κάνει ναι. ράνει. Έγινε στο παντρεμένο, τα κιλά είναι αυτά. Θα τα χάσω τώρα, ξεκινάω γυμναστήριο. Ναι, αυτό, αυτό από το Σεπτέμβριο ξεκινάω γυμναστήριο. Στην Κίνα είναι ο άλλο. Τι να κάνω. Ποιο. Ο personal trainer μου. Είναι στην Κίνα. Τι να τον κάνω, εγώ το φταίω. Λοιπόν, δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Θα ξεφωνήσει μετά. Πέθανε κανένα. Όχι, νικητή. Ξεχάσαμε και 20, το δίνουμε και 30. Ακριβώ μέχρι και τι 10 περιμένουμε τον Δέδο Αστέριο. Αστέριο. Αστέριος Δέδος. Αστέρι, έχεις 30 λεπτά μέχρι και 10 να επικοινωνείς για να μπεις στον super duper διαγωνισμό μας για τους 12 μισθούς. Και τώρα, αυτό που σε ενδιαφέρει τώρα, αυτό εδώ. Εκλάπη. Εκλάπη, ναι. Άσε. Ναι. Νικόπολη, δυτικά Κορδελιό. Αυτό είναι, αυτό είναι. Έφαγες τρως παπά. Καλαμαριά. Πανόραμα. 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 Ναι. Και πρόσεξε, συντρώνε σε ένα λευκό νι κάπα κάπα. Καινούριο, καινούριο. 39-17, πανόραμα, εκλάπη τις πρωινές ώρες. Τώρα, φρεσκαδούρα. Σε ένα. Σε ένα, σε γκόμενα το έχει. Στάνταρ, ναι. 1000%. Εδώ συμφωνούμε, αλλά είδες, από Κορδελιό πήγαμε πανόραμα. Γίνονται παντού, φίλε. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Δηλαδή, έλεος, στο πανόραμα έχουμε κλοπές. Στο πανόραμα, ρε φίλε, δεν μπορούμε να βγούμε το σπίτι μας. Πας ναι. στο πανόραμα να μείνεις. Ναι. Βρωμοπεριοχή. Σε το πανόραμα. Ναι, βρωμοπεριοχή. Και αυτό βρωμοπεριοχή. Και το ρόκα σου. Κλείψε. Ούδιο. Μόνο αεθεράψι είναι καλός. Παπα, δεν μου λες, έχει κλαπεί αμάξι μπότσαρι Ανατολική Θράκη. Αφού γίνεται χαμός, πού να, αφού τρώνε μέχρι το πρωί γύρους εκεί. Δηλαδή, ναι. πες μου σε παρακαλώ, υπάρχει πιο ασφαλές μέρος από την Τούμπα να μην σου πει. Ακούστηκε ποτέ κλάπει αμάξι στην Τούμπα. Καμιά φορά μπορεί να ακουστεί, αλλά σε, εκεί σε κεντρικό δρόμο. Όχι. Στα στενά τα παρκάρετε, στα στενά αυτά κτλ. Δώσε συμβουλή, δώσε συμβουλή να μην παρκάρουν σε στενά τα παιδιά. Πού να βάλουμε στα αμάξι, ρε φίλε, άμα δεν βρίσκουν πάρκι. Υπάρχει 24 ώρου. Έξω από αυτά τα. Του Ντελίσιο, πώ τα λέμε, Φορόλ, Μωρόλ, όλα. Εκεί βάλτε το ακριβώς απ' έξω. Έχει μικρότερες πιθανότητες να στο φανελάχα. Και με βεζίνη πάντοτε 3 ευρώ, όχι παραπάνω, να κατέβουν μέχρι εμένα το λιμάνι. Έτσι και μπουν στο Κόρντομπα και πάρουν από το βράδυ. Ναι, ναι. Ατούμπα. Ναι. Άμα φτάσουν Χαριλάου. Το πολύ. Έχει μείνει τα εκεί στη Νέα Ελβετία στο πάρκο θα το πει. Μαζί με το Διαμαντόπουλο. Εκεί στη 400 μέτρα στο βενζινάδικο, του βάζω 4-5 ευρώ. Την άλλη μέρα. Βρήκα το βεζινά, πρόεδρε. Ήρθε λέει το κουμπαράξι. Λέει, με μούρλα, λέει ότι 6 ευρώ έβαλε. Λέει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε στα 38 μετά τις 9. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο. Δικό σας θα είναι. Τα τρία εντάρια θα είναι πλέον ανοιχτά. Να ακούσουμε για τα πολυβόλα του ΠΑΟΚ. Για τον Άρη που έδειξε ότι δεν έχει σφιγμό. Για τον Ηρακλή που έδειξε ανανεωμένος με ρόκα μεγάλο διπλό στο Βόλο. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Για τον Καλαμάκα. Τον είχα σταμπάρει στην Κομωτινή. Καλός προπονητής ο Ρόκα. Είναι καλός προπονητής. Και καλό παιδί είναι και τη σχέση ναι. έχει με τον Άτον Ελευθερόπουλο. Για ναι. τον Ελευθερόπουλο στην ταβέρνα, ας πούμε, μπορεί να. Ξεκινόμουν να μαλώσουμε. Α, ναι, ναι. Του βγάζει αυτό το αποκρουστικό το. Αυτό το σνόπ, αυτό το σνόπ το δεν το γουστάρω. Λοιπόν, νικητής Δέδος Αστέριος, έχεις άλλα 20 λεπτάκια Αστέριε μέχρι να λήξει ο χρόνος σου για να μπει στη λίστα με τους τυχερούς όσον αφορά τους 12 μισθούς. Τα 90 δικά σας χάθηκε στο πανόραμα και ένα εκλάπι μάλλον δεν χάθηκε. Ένα Citroën σε ένα λευκό ΝΚΚ 3917. Τώρα το πρωί μάλιστα. Λοιπόν, μην παρκάρετε τα μάτια σας σε στενά. Σωστά. Αλλά άμα δεν βρει πάρκινγκ, πού θα το βάζει, Κωνσταντίνε. Κάνεις την προσευχή σου σε ποιο Θεό πιστεύει. Ναι. Και λες να το βρω το πρωί. Στη θέση του. Εντάξει. Ναι. Και ούτε να αγοράζετε ακριβά αυτοκίνητα και τέτοια. Μην τα αγοράζετε. Μην επενδύετε σε αυτοκίνητα. Σε πράγματα. Σε ύλη, Όχι. Μην επενδύετε σε αυτοκίνητα. Θα πει, θα πάρω καλό αμάξι. Τις προάλλες λέει, φάγανε ένα Seat Ibiza Cupra.
εκεί στην Νικόπολη. Λίγορο, ναι, ναι, ναι. Και πήγα στον αρχηγό των Χίφτων, λέει, και ψάχνουν να τον βρουν να τον δώσουν μέσον. Πάει το ΣΕΑ του Κούπρα. Θα πάει εκεί στην Νικόπολη, ΣΕΑ του Κούπρα, ρε τρελό. Τι υπόγειο, ναι, κλειδωμένο. Ναι. Μην βγει ο Χίφτος και το φάει. Πάμε. Η έτσι κι αλλιώς φύρα είναι. Ψάχνουν, πόσο είπε ο Ψύχρας, το είπε πολύ ωραία. Έτσι, ψάχνουν την κέλα του Πάουκ όπως η Γύφτη του Ατσάλι. Η Γύφτη είναι φύρα. Καλημέρα, πάμε στα φιλαράκια μας. Έχετε... Νίκο, καλημέρα. Καλό στον Παλίκαρο, καλημέρα. Γεια σου, ρε Νίκο, έχω δύο μικρές απορίες. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήρθε για ποιο ολοκαύτωμα να γιορτάσει? Για το εβραϊκό, για, για το μακεδονικό που, που έβαλε την υπογραφή του? Καλό για ερώτημα. Ποιο? Ναι, ναι, είναι καλό ερώτημα. Για ποιο? Και δεύτερο... Σεβασμό στο θεσμό του Προέδρου. Α, ναι, ναι, σιγά, ναι, τον, ναι, άνθρωπο. Ναι. Και δεύτερο, Νίκο μου, την καταλόγια... Κόψε τον κύριο. Γιατί, ρε φίλε? Το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας θα το σέβεστε. Α, το θεσμό του. Εφόσον θέλετε δημοκρατία και όχι πατακούς και, ναι, θέλετε εκλογές, ναι, φάτε την τώρα και μην μιλάτε. Επόμενη γραμμή. Ρε, φέρ τον άνθρωπο την ψυχούλα. Ίσα... Να τον έκοψες. Ίσα... Πες τώρα το όπλο να προσέχει τι λέει για τον Μέγα Αντώνιο, γιατί είναι ο Άγιος του φίλου μου και αδερφού μου του Κλαδά. Ποιος είναι ο Μέγας Αντώνιος? Το... Τι είπα για τον Μέγα Αντώνιο? Δεν θυμάμαι, είχες πει κάτι. Είχες πει ότι είχε αναπληθεί 20 χρόνια. Αφού έκανε, για... ναι. Ποια είναι η γνώμη σας για Σφιντέρσκι, ποια είναι η γνώμη σας? Εντάξει, ο Σφιντέρσκι μπήκε μέσα 10-15 λεπτά. Γλίγορος έδειξε, περιφερειακός. Έχεις άποψη για Σφιντέρσκι? Θα είναι πάγκο. Θα είναι πάγκο. Μα έχεις το άλλο το θορυκτό μπροστά. Πήρα. Όλοι θα είναι πάγκο. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Μεσοποταμία. Καλημέρα, τα παιδιά. Έφτασες. Έλα. Έφτασες. Γιατί να μην έφτασω. Άλλος εγώ, άλλος είμαι, άλλος είναι Νίκος. Άλλος Νίκος. Ναι. Ο άλλος είναι Νίκος. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ ωραία μπάλα. Επιτέλους, ο προγραμματισμός του ότι δείχνει ότι αυτό ήθελε. Μπράβο του. Η Τουρκική Τρίγιο πιστεύει ότι η ομάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Γιατί είχαμε πει για το μονοπλευρό πρόσωπο παίζει. Και συνεχίζουμε. Ράψτε να πω δύο πράγματα. Θέλω να μου απαντήσετε εσύ το Νίκο σε ένα πράγμα. Μ' ακούτε? Πάρ' την μπάλα, ρε φίλε. Σ' ακούμε, ναι, σ' ακούμε. Ναι. Θέλω να πεις τα πλήρια του συντέξου, εγώ που έφτιαξε το χωρίο, έχω παίξει λίγο ποδόσφαιρο. Μ' άρεσε η γρήγορη κίνηση και η σκέψη του, οι δύο φάσεις πριν την μπάλα. Γιατί εντάξει, να βγάλει τον πρόεδρο, δεν μπορεί να γίνει από το παιδιστή. Τι έχεις να πει γι' αυτό? Πιανού σου άρεσε η γρήγορη σκέψη, αυτό δεν άκουσα. Του συντέξου, του συντέξου. Α, ο Σφιντέρσκι. Εντάξει, ο Σφιντέρσκι μπήκε σε 10 λεπτά σε ένα μάτσο με τα 4-0. Περισσότερο ρυθμό τον έβαλε. Δεν μπορεί να τον κρίνουμε. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Του άρεσε αυτό. Ένα ακόμα, τελευταίο. Ναι. Ακούτε. Θέλω να πείτε, υπάρχει στο πέρα του Παναγικού λάθος διευθύντη, γιατί έδωσε δύο σφάλματα σε μία φάση ενώ απαγορεύεται. Θέλω να μου πείτε αν έχω άδικο σε αυτό. Ναι. Γιατί έδωσε πέναλτι σε κόκκινη. Νομίζω με τους καρδιούς αλλαγμούς είναι λάθος αυτό. Όχι, μπορεί άμα θέλει να δώσει και κόκκινη. Αν θέλει το δίνει. Αναλόγως το κρίνει. Γιατί δεν δίνουν δύο πινές σε μία, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ναι. Πάντως ο Παναδικό δεν τον έδωσε σίγουρα ένα απέναντι, έτσι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Έχει δίκιο, λέει ο Ράπλεϊ. Είναι από τα λίγα παραπτώματα που επιφέρουν αυτόφορο εάν κατηγορείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι θεσμός. Είναι θεσμός. Ευχαριστούμε, Σαρό, φιλαράκι μας. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Άμα θέλετε να κάνετε μαγκές. Ωου, 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 ωου. Καλή έλα, Κωστή μου, ξύπνα, γόρι μου. Την εκλεκτή κυρία από την οποία ενημέρωσε ότι η ομάδα της θα χάσει τη Λεβαδιά. Το είπες, ρε Γρούσο Ζελμέ, το είπες, ρε, το είπες. Κυρία Δώρα, το είπε. Δεν κοιμήθηκα σήμερα. Σκασμένο δεν. Και αισθάνομαι θλίψη για το βράδυ. Μη στεναχωριέσαι, δεν θα ξαναπέσει φέτος κατηγορία. Καλυπερπατάνε, δεν το έχουν. Δεν θα πέσει κατηγορία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι λίγο αυτό είναι... αργός ο Άρης. Δεν είναι γρήγορος. Να είσαι χαρούμενη που και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο δεν θα πέσει κατηγορία. Λέει βαριές κουβέντες. Όχι, να είσαι χαρούμενη. Ρεαλιστής λες να είσαι. Είμαι ευχαριστημένη, αλλά στην αρχή παίζα μπάλα Κωστή. Τους Έλβης και τους Χερόσου πέντε παιχνίδια τους χάρηκα και μετά τίποτε. Ναι, ναι, ναι. Και φταίνει παίχτε. Παίχτες λες κυρία Δώρα φταίνει. Παίχτε φταίνει. Κυρία Δώρα, ο πρόεδρος σας έχει σωμένους, καθαρούς, πλημμένους. Ναι, μη μπάλα θέλεις. Να σε γερή γλυκιά μου, καλή εβδομάδα να έχεις. Καλή εβδομάδα. Με υγεία κυρία Δώρα μας. Έχεις τον πρόεδρο, έχει πληρώσει τα χρέη σου, είναι πληρωμένοι πάντες. Οι μάνατζερ είναι άπειρος. Είναι ο πρόεδρος. Ναι, είναι άπειρος. Ο άνθρωπος και δεν μπορεί να διαχειριστεί μεγάλη ομάδα. Δεν είναι μεγάλη μπορεί ομάδα. Μπορεί να είναι γλίγος ο Άρης, είναι μεγάλο κλαπ. Αυτό λέμε. Άσε, ποδοσφαιρικά μπορεί να μην είναι μεγάλη ομάδα, αλλά σαν κλαπ, σαν σύλλογο. Την αλήθεια λέμε, ρε Κωνσταντίνε. Σύλλογο είναι χωρί ερασιτέχνη. Είναι μεγάλο καράβι, δεν είναι Βέρεια. Μπορείτε να το συμπάθω στα παιδιά και τι Βέρειε. Δεν είναι Βέρειο ο Άρης. Χωρί ερασιτέχνη, άσε με καλημέρα, ναι, πάμε γραμμέ. Τι γλύφετε τώρα. Καλημέρα σα. Καλώ την κυρία.
Τι κάνετε, είμαι η αγρότησα. Καλώς την αγρότησά μας, καλώς είναι. Πρώτον, χάρηκα πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε, στεναχωρήθηκα πολύ για τον Άρη που έχασε. Δεν έφαγα το βράδυ κι εγώ. Κοίταξε, καθώς ανακάλυψα το ράδιό σας, το ράδιο 95,5 Μετρόπολης. Μάλιστα, νωρίς. Ναι, ακούω και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεύτερο, Συντούμπα, μισό λεπτάκι, κύριε αγρότησα. Συντούμπα, ακούσατε το Μακεδονία Ξακουστή χθες. Άκουσα, το άκουσα. Μπράβο. Τσακαλώτος, τσακαλώτος. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Πολύ αργήσανε όμως να το τραγουδήσουμε. Σε σωστό timing. Μετά τη συμφωνία το τραγουδήσαμε. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, σε σένα απευθύνομαι. Ναι. Λοιπόν, επειδή λες όλα γίνονται με το χρήμα, να σε λαδώσω κι εγώ για να με βάλει στο διαγωνισμό από το παράθυρο, μια που δεν έχω ίντερνετ. Και κοίταξε, δεν θα σε δώσω χρήμα, θα σε δώσω για ένα χρόνο φυσικό χυμό ρόδι από τις ροδιές του κήπου μου που το έκανα μόνη μου χωρίς συντηρητικά. Δέχεσαι. Μα μας ανεβάζει τον αιματοκρίτη πολύ. Κυρία αγρότησά μου, ακούστε με λίγο. Αν θέλει να μπείτε στο διαγωνισμό, επικοινωνήστε έξω στην γραμματεία να σας συμπληρώσουν τηλεφωνικό τη φόρμουλα. Αν θέλετε να κάνετε στιαπού, θα πάρετε τον κόκκινο. Ναι. Γιατί όλη μέρα ακούω και όλη νύχτα. Θα πάρετε τηλέφωνο στη γραμματεία και θα πείτε δεν έχω ίντερνετ. Έτσι. Θέλω να συμπληρώσω τηλεφωνικό στη φόρμουλα. Καλημέρα, σας αγαπάμε. Να είστε καλά. Καλό για το ρόδι. Πολύ καλό είναι το ρόδι. Για πολλά πράγματα είναι καλό το ρόδι. Να ξέρεις. Το σκέφτεσαι τώρα. Σκέφτεσαι την πρόταση. Τι παγάσασες. Καλό είναι. Σκέφτεσαι την πρόταση. Καλή ήταν. Κουλ, το μόνο με πείραξε χθες είναι ότι ο ΠΑΟΚ άφησε χθες τον Καρέλ εκτός αποστολής και πήρε τον καινούργιο από το πρώτο μάτς και τον έβαλε κιόλας. Πασχάλη, τον Καρέλ ο ΠΑΟΚ τον έχει δανεικό. Τον Σβιντερσκι τον αγόρασε και επένδυσε πάνω του. Δεν θες στο παλαιστικό να τον πάτε τον Καρέλ. Τον Καρέλ, ξαναλέω, τον πήρε δανεικό. Τελειώνει ο δανεισμός το καλοκαίρι. Τον Σβιντερσκι τον αγόρασε. Δευτερόλεπτα. Δώσατε τα σκουπίδια, τον Κωνσταντινίδη και τον. Άντε πάλι αυτά. Δώστε και τον Καρέλη στον Άρη. Καρέλης είναι καλός παίκτης. Για τον Άρη καλός θα είναι. Α, για τον Άρη είναι πολυτέλεια. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι, αλλά. Είδες. Πάμε, βρε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Έλα, είδες που το λες, τα λόγια. Καλώς τον, ναι. Ναι. Με έφερες από εδώ, πάλι από εκεί, εκεί με έφερες, ναι. Παιδιά, εγώ επειδή σας ακούω και γελάω, σας περνάμε καλά, ρε παιδί μου. Αυτός είναι ο στόχος μας βασικά. Ναι, ναι, εννοείται και χρόνια και όλα. Εγώ ακούω και καμιά Χριστοπαναγία θα ακούς και ένα καράβι. Να κάνουμε έτσι ωραία πλάκα. Εγώ να πω ένα πράγμα, δεν έχω πάρει ποτέ. Ότι εντάξει, αυτό με το ολοκαύτωμα των Εβραίων και τα λοιπά δεν είναι για πλάκα. Και εντάξει, όποια και αν είναι η άποψη το οποιοδήποτε για το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, όσον αφορά το Μακεδονικό. Δεν έχω ιδέα, ήρθε ο Παυλόπουλος εδώ. Α, τον Παυλόπουλο, μισό λεπτό να πω κάτι, δεν έχω πάρει ποτέ. Ναι. Σ' ακούω πάνω από 10 χρόνια. Λοιπόν, όποια και αν είναι η άποψη το οποιοδήποτε για το οτιδήποτε. Εντάξει, δεν είδα να γίνεται κανένα ολοκαύτωμα, δεν να παίρνουν κανένα από τη Μακεδονία να τον πηγαίνουν σε θαλάμους. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία. Και πιστεύω ότι διαχωρίζουν το ποιος είναι άνθρωπος από το ποιος είναι κτίνος. Όποιον κάνει πλάκα με αυτά. Όποια άποψη γουστάρεις πες για τη Μακεδονία, για το Μακεδονία, ό,τι γουστάρεις πες. Αλλά τώρα μη συγκρίνουμε τώρα να πούμε καταστάσεις. Τώρα παιδιά... Πάμε επόμενη γραμμή, το κατάλαβα. Πάμε κάτι άλλο θα ανεβάσει το ρόδι στο κουμπαράκι σου, πες το να. Είναι πάμε καλός αυτά τα θέματα το ρόδι, φίλε. Προπόνηση τόση. Προπόνηση, το ρόδι σε έχει ντούρασελ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Βέβαια, άμα έχεις 15 πίεση, εγώ έχω 12 με 8. 12 έχεις εσύ. 12 με 8. Ναι. Άμα έχεις 15 πίεση με 10 και πιείς ρόδι, μπα πας κανένα εγκεφαλικό. Φύγεις στα 20. Ναι, να προσέχετε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλημέρα. Έλα, Φώτη ψυχικό. Έλα, ρε Φωτάρα. Λοιπόν, κάτι θα πω για τον ΑΚΠΟΜ, για το κορμί του. Ναι. Έχει το τέλειο κορμί για αυτή τη θέση. Είναι πολύ καλός αθλητής. Κτίνος. Ποδοσφαιρικό κτίνος, ναι. Είναι τεχνίτης, είναι τεχνίτης. Και αν ο Λουτσέσκο τον εκπαίδευε πιο μπροστά, δηλαδή τον έδωσε μάτς πιο πολλά τον έδινε, αυτή τη στιγμή θα ήταν ο καλύτερος παίκτης, όχι μόνο της Ελλάδας. Ναι, να βγάλει όμως τον Πρίγκοβιτς για να βάλει τον ακόμα από τη στιγμή που έχεις έναν άνθρωπο που σου βάζει γκολ συνέχεια. Όχι, να μην πάρει τον Καρέλη, να το βάλουμε τον Ζόρι τον Καρέλη. Να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Καλά λέει ο Κώστας, καλά λέει. Καρέλης και ο Καρέλης δεν τον βλέπεις ότι είναι παλαιστής. Ναι, αλλά θες να έχεις τέσσερις. Θα το βάλει ακόμα 5-6 παιχνίδια και τέλος ο Καρέλης. Αυτός δεν είναι για μπάλα, εντάξει, είναι βάρη, είναι πολύ,
Το παιδί βάρινε, ήταν αφιλταράς και ο Καρέλης, δεν ήταν παίξε γέλασε. Μην τον αδικείτε τον Καρέλη, εγώ επιμένω. Τι να τον αδικείτε τον Καρέλη. Ο Καρέλης είναι ακόμα 25-26. Μπορεί να επανέλθει γρήγορα στη δράση και να είναι πάλι ο τόπο παίχτης. Ρε Σικούλια, να σε δω που πιστεύεις. Ναι. Αν πάθει ένας ένα κεφαλικό βαρύ. Ναι, δεν έπαθε κεφαλικό γίνεται, όμως. Ρε αγόρι μου, με τα πρώτα. Γίνεται όπως ήταν πρώτα. Ναι, δεν γίνεται, αλλά αυτός δεν έπαθε κεφαλικό. Αυτός έπαθε μια πνευμονία. Τι πνευμονία έπαθε. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Μην το καταστρέψει. Γενικό τραυματισμό δεν έπαθε. Όχι, μια χαρά. Έλα. Όσο για το Σάκο που λες ότι παίζει καλή μπαλά, δεν το βλέπω πολύ. Δεν βλέπετε όλο το παιχνίδι μου φαίνεται τότε. Δεν το βλέπω να προδεύει Νικό. Δεν το βλέπω. Έχω την εντύπωση ότι βλέπετε μόνο εκεί που πάει μπάλα. Δεν βλέπετε τα υπόλοιπα. Δεν λέω, όχι. Δεν λέω μόνο για σένα και για άλλους που ξεφωνείς. Δεν είναι εξελίξεις. Δεν για τον ΠΑΟΚ τα χαφ αυτά. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Πάω... Αυτά τα χαφ τον έχουν στο συνδέκα. Δεν τον έχουν τα χαφ. Ναι. Ο Στόπερ τον έχει, ο τερματοφύλακας τον έχει, τα μπακ τον έχουν. Ο Φόρ τον έχει. Τον έχει, Εξτρέμ τον έχουν, μόνο Σάχο δηλαδή. Εξτρέμ δεν τον είχανε. Ναι. Άστο τον τώρα έχουν. Τον έχουν. Τώρα ξεμύθησαν τα Εξτρέμ. Τώρα γιατί έχουν τον Τζούμπα, δεν έχουν τον Μπρίγκοβιτς. Γιατί, ναι. Ο Άρντα ναι. Δεν πέρασε, ο Λιμιός είναι τους Νταμπάνης. Μια χαρά είναι ο Λιμιός. Πρέπει το σπίτι τον Λιμιός. Ο Άρντα, άσο, τα πάμε για τον ναι. Άρντα. Άμα δεν έχει μυαλό, δεν θα πέσει μπάλα. Καλά το διαχειριστήκατε σιγά σιγά. Νικό. Ναι. Έλα, κλείσε με αυτό, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Ναι, τώρα λιγάκι, ναι. Το 85 χορεύαμε στην Αμνέζια, στο κλαμπ τότε με το πρωτάθλημα. Φέτος που θα χορέψουμε. Στο Μπούζγος! Στο Μπούζγος! Μπούζγος, καινούριο! Καινούριο, να λέμε! Έγινε Νίκο, γεια, γεια! Προχθές που έπαιρνε ο Μπέος που μιλούσε με τον Μπούζο. Ναι. Τον έλεγε Μπούζιο. Καλά τον έλεγε. Ναι. Το θυμάσαι το παλιό τον Μπούζιο στο κλαμπ. Παλιά, ναι. Ένα, εκεί θα πάμε. Τώρα το ανοίξουμε. Ναι. Εκεί τρώγατε καλά, ε! Ακ πονάνε, ακ πονάνε, άντε λέει τραγούδα τώρα λέει ραπ. Ακ πονάνε, λέει ο φίλος. Έχει κάνει ένα λιεζόν. Τον άπκο με το πονάνε. Καλημέρα, πάμε γρήγορα, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε, είσαι ο Αστέριος, ο Δεδός, όχι ε. Έλα, τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, καλά. Μπράβο σας. Εσείς. Λίγο χαμογέλασα και τα δικά μας τα χείλη με τον Ηρακλή, είδαμε λίγο τσαμπουκάρια. Κούσταρες ε. Ε, βέβαια, κοίταξε να δείστε με, είδαμε μια συμμαζεμένη ομάδα. Είδες. Είδαμε, δηλαδή, πυγμή, είδαμε τσαμπουκά, πώς το λένε. Και βάλαμε και ωραία γκολ. Αλλά και ο Περόν είναι σαν το κρασί, όσο παλιώνει τόσο καλύτερος είναι. Ο Περόν για λίγους χώρους. Για λίγους χώρους. Και άλλα δουλεύει για τον Περόν, δεν ξέρουνε. Έχεις σωστά τα λέει ο Κωστής. Αν έχεις τρεχαντήρια, βέβαια. Αν έχεις τα τρεχαντήρια και κάνει δουλίτσο, ο Περόν θα στο βάλει άμα πάει μπάλα στο κουτί. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το θέλουμε. Και κοίταξε να δεις, Κουλιανέ, αν πάρετε το πρωτάθλημα, το παίρνετε λόγω έλλειψη του Ηρακλή. Βέβαια. Παρακαλάτε να μην ανέβει ο Ηρακλής, γιατί την ήττα την έχετε πάντα. Την παστελώνουμε τον. Σα παστελώνουμε συνέχεια. 10 χρόνια έχεις να με κερδίσει ο Καφτατζόγλου. Ποιος δεν έχει 10 χρόνια. 10 χρόνια, 10 σου πάλι. Τα ξεχνάς και μέσα στη τούμπα σε κέρδισε με τον Λεωζίνιο. 10 χρόνια έχεις να με κερδίσει ο Καφτατζόγλου. Τον έκανα χαζό. Ναι. Είδες τι τον έκανε τον Τζαβέλα. Να. Αυτά δεν θέλω. Αυτά δεν θέλω. Δηλαδή είσαι στη Β, παλεύεις και έρχεσαι και ασχολείσαι πάλι με εμένα. Γι' αυτό ο πρόεδρος σας δεν μας θέλει. Δεν μας γουστάρει. Ο πρόεδρος τους, άκουδο, δεν σας γουστάρει γιατί. Κοπανίσατε να πούμε το Μπαοξή και το σκοτώσατε εκεί στο επεισόδιο. Όχι, κοίταξε να δεις Κώστα. Πήρε πάνω του να πούμε και το άλλο που βρίσκατε τη μαμά του να πούμε. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε. Αυτά τα δύο. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα εμείς αυτό. Το παιδί τώρα έγινε ατύχημα εκεί πέρα. Είναι. Ναι, ατύχημα. Ηρακλήδα. Δηλαδή έφυγε, μπήκε ανάμεσα στην Αγίου Δημητρίου και το χτύπησε αμάξι. Άσε τον Μπαοκ εκεί που είναι, ασχολήσουμε την ομάδα σου να ανέβει και στον Μπαοκ. Δεν είναι. Και επίσης... Να σε καλά, να σε καλά γόρι μου. Και εύχομαι και ο Άρης να σηκώσει κεφάλι. Να πάρει ο Κωστής πάντως εγώ έτσι πως τον έχω ψυχολογήσει εύχεται να ο Ηρακλής να έρθει δεύτερος και ο Άρης τέταρτος από το τέλος. Να δω μπαρά στην Τούμπα πάω και... αφού τα μπαράς, στην Τούμπα κιόλας. Να μου το γκρεμίσει το γήπεδο μια ώρα αρχίστερα. Το κάνουνε μια ώρα λαμπίκο. Τι να φύγει κολυμπιθρόξυλο. Τι μυαλό, τι πράγμα είσαι ρε εσύ. Κολυμπιθρόξυλο. Κολυμπιθρόξυλο δε αμήνει. Πάμε γραμμές, καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε. Βέβαια. Λοιπόν, τρία πραγματάκια πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Καταρχήν, για να πούμε όσον αφορά μικρή και μεγάλη ομάδα που λέγατε, ο Άρης είναι που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στην πόλη στο ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες. Είναι έτσι δεν είναι. Εκεί οι Εβραίοι το 1912... Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Τρία πραγματάκια, καλά, το παρακαλώ. Πολύ γρήγορα. Και καλά λοιπόν, την Μακεδονία... Όσον αφορά... Το 1912 οι Εβραίοι ήταν το 80%. Εντάξει, ωραία. Άκου να σου πω λίγο. Σαν σύλλογος δεν το συζητάω γιατί ο Λυπηρίδης έχει περισσότερα από όλους μαζί. Λοιπόν, πάει το πρώτο κομμάτι. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, δεύτερον, αφήνουμε ο Παντελίδης έπρεπε να φύγει από το μάτι με τον Εργοτέλη.
είναι προπονητής του 1997 και έχουμε 2019. Λοιπόν. Άρα θεωρείς παροχημένο τον Παντελή. Και τρίτον, να μας πει ο κύριος Καρυπίδης ποιο θα ψάξω εγώ, τον Καρυπίδη του Λάζαρου ή του Ανέστη, αν θα χρεώσει την ομάδα. Όπα. Εγώ ποιο θα ψάξω. Όπα. Τι όπα. Ναι, ας ακούω και λέω όπα. Ποιο να ψάξω, τον Καρυπίδη του Λάζαρου. Ποιο να ψάξω. Ναι. Θα ψάξεις. Του Λάζαρου ή του Ανέστη. Θα ψάξεις. Να μας πει ο κύριος Καρυπίδης που μας κάνει και υποδείξεις αν θα πάμε στη Λιβαδιά ή δεν θα πάμε. Θα ψάξεις την Ειρήνη Βελιμαχίτη. Λοιπόν, Καρυπίδη. Να μας απαντήσει ο κύριος Καρυπίδης. Τι έγινε, ποιο θα ψάξουμε. Καλώς είναι ο πρόεδρος. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ. Να σε καλά, καλημέρα φίλε. Τι δεν φωνάζετε ο πρόεδρος, μια χαρά. Αχρέωτοι είστε, το γήπεδο έφτιαξε. Τι θέλετε τον πρόεδρο. Εγώ το συμπάθω τον πρόεδρο γιατί τον Άρη στις πρώτες 6 ομάδες. 6 ομάδες. Βέβαια όποτε θες τον πας κοντά στην ουρά. Εντάξει τώρα μα. Τον παίζεις λίγο σαν τον Λάσικο. Τον τραβάς. Μία πάνω, μία κάτω τον τραβάς. Σε δρέωσε στην ΑΕθνική. Ναι βέβαια. Σε χρωστάς πουθενά. Όχι. Έχεις πληρωμένοι παίκτες. Πληρωμένοι παίκτες. Ναι. Τακτοποιημένα τα πάντα. Ναι. Τελείωση. Πάμε. Ναι, αλλά φαίνεται δεν μπορεί να κουμαντάρει μεγάλο καράβι. Ποιο καράβι μεγάλο. Είπαμε, ο Άρης σαν κλαμπ, σαν σύλλογος είναι μεγάλος. Ό,τι να λες. Δεν σε, ναι. Δε σε κάνουν. Ομάδα μεγάλη δεν έχει. Ναι. Αυτό, οκ. Okay, ναι. Εδώ και χρόνια δεν έχει ομάδα. Μάλιστα, καλημέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Γιώργα, γεια σου, αγόρι μου. Λοιπόν, Νίκο, άκουσα την εκπομπή που σας πήρα Παρασκευή, με συγχωρείς που σου μίλησα έτσι. Επειδή, όπως λέει και ο Κώστας εδώ για καιρό, όλο λες θα πάω γυμναστήριο, θα πάω γυμναστήριο. Γι' αυτό σου είπα δεν πιστεύω ένα λεπτό να την κρατάς τη σανίδα. Sorry, έτσι δεν ήθελα σε. Ναι, βρε, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, τη σανίδα εγώ με το ζόρι την κρατάω. Βρε, μην αγχώνεσαι. Κοίτα, ναι. Χαίρομαι, Κώστα, που οι συμβουλές μου φτάσανε μέχρι τον κύριο Αλέφαντο, αλλά αυτός δεν δέχεται τις νέες μεθόδους φυσικά. Το λέω τον Αλέφαντο, Νίκο, με λέει. Ωραία, γίγαντα, σε φτιαγμένος μου λέει. Ναι, λέω, Μιλικό, μου κάνω μια νέα μέθοδο, λέω, προπόνησης. Και αντί για Κυλιακούς κάνω τη σανίδα. Σανίδα. Τι ήθελα και το είπα. Oh. Τη σανίδα. Όχι, όχι. Δεν την είδα την εκπομπή. Νίκο, ξέρεις τι είπε. Τι είπε. Λέει, άσε λέει αυτά τα καινούρια, λέει, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ναι. Αυτά που κάνουμε εμείς πάντα, ενώ στο ποδόσφαιρο, λέει για τη Λαμία. Πανάρχαιο και πανάρχαιο. Όπως του μας βολεύει, εντάξει, οκ. Okay, ναι, κόρπος. Και Κώστα. Πού να ξέρετε αν έφαγε στα 80 την σανίδα. Έλατε, έλα, 80. Κοίτα, 80, Κώστα, ναι. Εγώ τώρα το θυμήθηκα, μ' ακούς. Ναι. Ναι, τώρα το θυμήθηκα, χθες που έβλεπε την εκπομπή, ότι εσύ είχες πρόβλημα στον Αθιένα, έτσι. Και έχω. Ναι, δεν αποκλείεται. Ναι. Για ρώτα έναν ορθοπαιδικό. Κοίτα αυτός, είναι ένας, σου έστειλα τα άρθρα κι αυτά στο Facebook. Έτσι, στο Messenger. Ναι. Είναι μια νέα μέθοδο εδώ και 10-15 χρόνια. Είναι ένας σπεσιαλίστας για προβλήματα μέσης από Καναδά, ο οποίος τον συμβουλεύονται αθλητές Ολυμπιονίκες. Ο οποίος λέει ότι δεν κάνει να λυγίζουμε τη σμοντελική τη στήλη και πολλοί ορθοπαιδικοί όμως και γυμναστές δεν το δέχονται αυτό. Λένε ότι αυτά που κάναμε πάντα παραμένουν καλά. Κατάλαβες. Πάντως εμένα η σανίδα. Ναι. Με φέρνει μεγάλη δυσκολία. Τους Κυλιακούς ναι. Βγάζω εύκολα. Κοίτα, είναι κοίτα Κώστα, δεν αποκλείεται. Καθενός, να ξέρεις, έτσι. Ναι, το πρόβλημα που έχει στον Αθιένα δεν αποκλείεται να επηρεάζει. Οι ασκήσεις αυτές. Το πρόβλημα από την ώρα είναι από τις μπουνιές, φίλε. Είναι και το σκαρί του καθενός, να ξέρεις. Παίζει ρόλο. Το πρόβλημα για ρώτα τον ορθοπαιδικό που πάει. Άρα, κλείσε γρήγορα. Κλείσε και, και κλείνουμε στον γενικότερα. Στον Αθιένα οι κύλες είναι από τις μπουνιές που έχω φάει. Με είδες, δεν σου λέω. Ναι, είδες. Λοιπόν, ένα λεπτό έχει, δεν περμάζει μέσα, είναι και 59. Ναι. Νικητής Δέδος Αστέριος, ένα λεπτό έχει σκάρτο. Σιντροέν σε ένα έχει. Τι Σιντροέν σε ένα, τι χρώμα είναι. Λευκό. Λευκό. Νίκα Πακάπα. 39-17, πανόραμα, εκλάπη, πρωινές ώρες. Πάει το. Πάει, πάει το. Το έχει πάρει ο Γύφτος τώρα, ναι. Το έχει κάνει κομμάτια να πούμε. Λοιπόν, σήμερα έχει μπάσκετ το μενού. 7 η ώρα παίζει ο Άρης μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τον Παναθηναϊκό. Έχει μπαλίτσα, αλλά όχι εντός συνόρων. Έτσι. Έχει μπαλίτσα εκτός συνόρων. Τελείωσε η 18η αγωνιστική γιατί έχουμε μεσοβδόμαδα την ευόλυμη. Δεν παίζει κάποιο σήμερα. Για το ξύλο που έβγαινε ο Τζίλος. Ακριβώς. Ακριβώς. Την Τετάρτη έχουμε Πανιώνιος Αστέρας, Λαμία Απόλλωνος Μήνης, ΑΕΚ Λιβαδιά, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα 5 και 4, Πανετολικός Παναθηναϊκός 7, Ολυμπιακός Λάρισας 7 και την Πέμπτη παίζει, το ξαναλέω, Όφη με τον Ατρόμητο 5 και 4 και ο Άρης θα πηγάδει εκεί που θες να πας. Θα πας με τον γιατρό. Με τον γιατρό να πούμε. Πας με τον γιατρό. Ναι. 7 η ώρα, πηγάδια. Πρέπει να φύγεις μετά νεκοπή. Πού να πάω να κάτσω τώρα εγώ.
Θα πάω στους Αριανούς, θα με πυροβολήσουν. Ναι. Θα πάω στους Ξανθιώτες, θα με πούν βρίζει την Ξάνθη. Ναι. Πού να πάω, σε ποια κερκίδα να κάνω. Σφιχτός είσαι. Είμαι χλωμός είσαι. Χλωμός. Να πας κάπου εντός γηπέδου, στον αγωνιστικό χώρο μόνος σου να κάθεσαι. Ναι. Ούτε στο Πέτρο με τους Αριανούς, ούτε με τους Ξανθιώτες. Τίποτα. Εκτός αν έχεις καλές σχέσεις εκεί με τον Μουζενίδη. Α, μπορεί να αναπτύξω βέβαια. Μουζενίδη, γιατί... καλές σχέσεις. Ένα καλό οδηγό, άνεργο να βολέψουμε. Ναι, να βολέψουμε, να τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Να σε παίξουμε καλά, δώσε καμιά χορηγία, έτσι να το κάνουμε. Μουζενίδης, έτσι, δεν θέλω να έχουμε χορηγό Μουζενίδη. Όλα λεφτά είναι στη ζωή. Παλίκαρος. Μάλιστα. Όχι όλα. Όχι όλα. Αυτό είναι. Είναι πολλά, αλλά όχι όλα. Εγώ πάντως σου λέω και τελειώνω. Ναι, ναι. Ότι στο συλλαλητήριο πήγαν αυτοί που έχουν κάτω από 1000 ευρώ μισθό. Δεν θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου. Πώς γίνεται ο εθνικισμός να πηγαίνει σε φτωχά στρώματα, πώς γίνεται. Γιατί ο πλούσιος δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Σου λέει εγώ, τι με νοιάζει. Κοιτάζει πάντω, εγώ έχω γεμάτο λογαριασμό, λεφτά, εγώ το ασχολούμαι. Αυτό λέει ο πλούσιος. Κατεβάζουμε story κάπου εδώ με τον Αράπ, θα τα πείτε το μεσημερί, λίγο μετά τις 2, μαζί το απογευματάκι στις 6 με Θανάση Κυλώνη Αλκουλικάνο. Μένετε εδώ στο Μετρόπολης, διότι αμέσως μετά με τον προκλητικό μαμαλάκι μας, Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, έρχονται δύο παλίκαροι, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, μέχρι και τις 12. Εκεί η ενημέρωση θα είναι στη σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Θανάση μου, πονάνε, πονάνε, καλημέρα.